Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Νίκος ο Βαρδάκας, live από τη Scuba Life. Βρισκόμαστε στην 7η κατά σειρά εκπομπή μας. Παρουσιάζουμε σήμερα το βουλγαρικό ατμόπλιο Balkan. Πριν περάσουμε λιγάκι, να σας παρουσιάσω, όπως έχουμε ανακοινώσει, τον Δημήτρη Γκαλόν και τον Γιώργο Βανδόρο στην παρέα μας. Λιγάκι ανακοινώσω ότι κλείνει η πρώτη σεζόν. Έχουμε αποφασίσει, τέλος πάντων, να κλείσουμε την πρώτη σεζόν αυτών των παρουσιάσεων με άλλες τρεις παρουσιάσεις μέχρι τα τέλη αυτού του μήνα, με τελευταία παρουσίασή μας το Σάββατο 27 Ιουνίου. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε 10 παρουσιάσεις ναυαγίων, ναυάγια στον ελλαδικό χώρο. Θα σταματήσω για μια περίοδο και το σχεδιάζουμε να επιστρέψουμε αυτές τις εκπομπές μας από τον Νοέμβριο. Υπολείπονται λοιπόν 3 Σάββατα. Το επόμενο Σάββατο αυτό που θα γίνει είναι, θα αλλάξουμε λιγάκι τη διαδικασία. Πλέον δεν θα υπάρχει η δημοσκόπηση κάθε εβδομάδα που βάζουμε για το κάθε ναυάγιο. Οπότε την επόμενη εβδομάδα θα παρουσιάσουμε το Αθηνά, στη Σύρνα της Αστυπάλαιας, το Σάββατο στις 13 Ιουνίου αυτό. Το Σάββατο στις 20 Ιουνίου θα παρουσιάσουμε το HMS Regulus, το οποίο βρίσκεται στα Σίβωτα. Και το τελευταίο Σάββατο αυτού του μήνα, 27 Ιουνίου, θα παρουσιάσουμε ένα σπουδαίο ναυάγιο, το Μπουρντιγκάλα, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο στην ΚΕΑ, και η παρουσίασή μας αυτή θα γίνει στα αγγλικά. Θα συζητήσουμε με τους φίλους που φιλοξενώ σήμερα τους λόγους που καταλήξαμε και στο να παρουσιάσουμε, να κλείσει αυτός ο κύκλος, αλλά και να παρουσιάσουμε ως τελευταίο ναυάγιο του Μπουρντιγκάλα και στα αγγλικά. Σε λιγάκι, απέναντί μου, Δημήτρης Γκαλόν. Καλησπέρα, Δημητρό. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα. Τι κάνεις, φίλε, πώς είσαι? Καλά, καλά. Αν και ο καιρός εδώ είναι λίγο παράξενο. Στη μία βρέχει και την άλλη βγάζει ήλιο, ας πούμε. Μέσα σε μία ώρα έχει μία αυξομοίωση θερμοκρασίας γύρω στους 10 βαθμούς. Είναι πράγμα που σε διαλύει. Αλλά καλά. Και εδώ πέρα, την περασμένη εβδομάδα, είχαμε φαινόμενα ψιλοτροπικά, δηλαδή από πολύ βροχή σε πολύ ήλιο κτλ. Αλλά νομίζω είναι της περίοδου αυτά, γιατί έχει ξανασυμβεί αυτό και πέρυσι και πρόπερσι. Στη γραμμή μας είναι ο Γιώργος Βανδωρός. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς στο φίλο μου το Βαν. Γεια σου, Ρεβάν. Γεια σου, Ρεβάν, Caveman, περιποιημένος. Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα, διότι το 2014 που κάναμε αυτές τις φοβερές βουτιές στη Λίμνο, αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να μιλήσουμε διεξοδικά πάνω σε αυτό το θέμα. Ναι, ναι. Ήτανε και εξακολουθεί να είναι ακόμα μια πάρα πολύ ωραία ιστορία, με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η Λίμνος γενικώς είναι ένα μέρος. Οκ, ναι, όντως. Κάπως έτσι ήταν. Μιας και αναφέρατε αυτή την αποστολή στη Λίμνο, λιγάκι τους φίλους, θα πάρουμε λίγο χρόνο σήμερα πριν μπούμε στο βασικό κομμάτι παρουσίαση του ναυαγίου. Έχω 2 φωτογραφίες. Αυτή είναι στη νέα κούταλη της Λίμνου. Ακριβώς, ακριβώς. Και μιας και σήμερα παρουσιάζουμε το Μπάλκαν στη Λίμνο, και ζηλεύω, είναι αυτό και η επόμενη παρουσίαση, μάλλον τα 2 αυτά project, το project που κάναμε στο Μπάλκαν, και όπως πολύ καλά ξέρετε ήταν να έρθω κι εγώ, αλλά έγινε τον Ιούνιο του 2014, όπου είχε πεθάνει ο πατέρας μου τότε. Ναι. Οπότε ακύρωσα τη συμμετοχή μου. Και βέβαια αυτό που θα δείξουμε το επόμενο Σάββατο, το ναυάγιο του Αθηνά. Και ήθελα λιγάκι να μοιραστώ και να πούμε 2 κουβέντες, αν και έχετε κάνει τον Μπάλκαν μαζί, αλλά εντάξει, δεν μπορώ, είναι από τις αγαπημένες μου αυτές. Είναι κάτι σαν
Ήταν σαν βραβείο, μπορώ να πω, συμμετοχής. Αλλά αυτός ο τύπος έχει μαζέψει φοβερά. Δηλαδή βλέπω στο βάθος, Νικόλα, βλέπω επάνω δεξιά έχει ένα καπάδικο πολύ καλή ποιότητα. Ναι, ναι, ναι. Πίσω από τον Γιώργο είναι μια σιμούχα. Δεν ξέρω αν τη βλέπεις. Ναι, τη βλέπω. Αυτό είναι μαζέψει... πώς λέγεται, πώς λέει αυτό που έχει στο κεφάλι. Αυτό είναι... Ο κύκλος φουγαριού. Ναι. Α, δεν το θυμάμαι αυτό καθόλου. Λαγόφυτο είναι αυτό. Λαγόφυτο. Είναι λαγόφυτο. Μπορεί, δεν το καθόλου το θυμάμαι. Ρε φιλαράκι, ο λόγος που επέλεξα έτσι λίγο να σας παρουσιάσω με ένα άλλο πιο εικαστικό, ας το πούμε, πιο εικαστική εικόνα, είναι γιατί αφενός ζήλυψα πάρα πολύ αυτή την... Κλείσε το monitor sharing. Α, οκ, μισό λεπτό. Ναι, sorry. Ζήλεψα πάρα πολύ τη συμμετοχή σας σε αυτό το project. Αλλά ταυτόχρονα, για τους φίλους μας ακούνε, είχαμε κάνει και οι τρεις μας μία αποστολή στη Λιμνό. Από εκεί και το φωτογραφικό υλικό. Νομίζω ο Βαν ήταν το Σεπτέμβριο του 2016. Του 2016, ναι. Πρέπει να ήταν, ναι. Το Σεπτέμβριο του 2016, το οποίο τρεις μας φύγαμε, πήραμε το ταξιάρχης και πήγαμε 10-12 ώρες ταξίδι, έχοντας το... Εντάξει, έχοντας στο μυαλό μας ότι θα υπάρχει στις 3-4 μέρες ένα παράθυρο το οποίο κάναμε το σταυρό μας να υπάρξει για να μπορέσουμε να αποτύξουμε... ένα ναυάγιο, θυμάμαι τότε, Δημήτρη, ήταν στα 104 μέτρα, σωστά. Ακριβώς, ήταν το ναυάγιο του Σόνια. Δηλαδή το είχαμε από τη θέση που βρίσκεται και σε σχέση με τα γερμανικά μερολόγια πολέμου και τις συντεταγμένες που είχαν δώσει οι Γερμανοί σαν τόπο βήθησης. Και καθώς δεν υπάρχει άλλο ναυάγιο στην περιοχή, για μας ήταν 90% ότι πρόκειται για το ναυάγιο του Σόνια. Στα 104 μέτρα βάθος. Πήγαμε και την ώρα που ήμασταν από πάνω είχε καταιγίδα, χαλάζι, βροχή, κύμα, αέρα. Ενώ είχαμε ρίξει τη γραμμή κατάδυση, θα θυμόσαστε έτσι κι αλλιώς. Να. Αποφασίσαμε να μην καταδυθούμε και το αφήσαμε. Νομίζω είχε ξεσύρει και στην αρχή. Θα μας έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Προσπαθούσαμε να μπούμε στο παράθυρο αυτό του καιρού που ήταν ανοιχτό. Όχι, το πήραμε μια φορά επάνω. Το σίδερο το ρίξαμε. Ναι. Ξέσυρε το σίδερο, το πήραμε μια φορά επάνω και το ξαναρίξαμε και τη δεύτερη φορά είχε πιάσει, δηλαδή ήταν μερικά μέτρα από το ναυάγιο. Ναι. Αλλά ο καιρός ήταν τόσο χάλια που το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ήταν ότι δεν θα μπορούσαμε να ανεβούμε πάνω στο σκάφος. Yeah. Αυτό ήταν. Άλλαξε πάρα πολύ ο καιρός. Με αφορμή λοιπόν τη Λίμνο, το Μπάλκαν, θέλω να κάνω έτσι μία αμνία σχετικά στο κομμάτι της εξερεύνησης, του exploration, γιατί έχουμε φιλοξενήσει άλλες 6 εκπομπές, μιλήσαμε για διάφορα ναυάγια, μιλήσαμε για διάφορες αποστολές, με διάφορους φίλους εδώ, ερευνητές, δίτες, τεχνικούς δίτες κτλ. Δεν θέλω λιγάκι απλά να το μεγαλοποιήσω, αλλά και από τη συμμετοχή μου σε αυτήν την αποστολή που τελικά γυρίσαμε με τα Trimix όπως ήταν, δεν καταναλώθηκε τίποτα, διότι δεν μπορέσαμε να κάνουμε τίποτα. Όπως πήγαμε, έτσι γυρίσαμε. Πες το. Πήγα έτσι. Όπως πήγαμε, γυρίσαμε, μπήκαμε, κουβαλήσαμε, γεμίσαμε με το βαν πάρα πολύ. Υδρώσαμε, κουραστήκαμε, φορτώσαμε, δείξαμε. Γυρίσαμε λίγο διαφορετική. Γυρίσαμε μερικά ευρώ ελαφρύτερη. Αυτό ναι. Όχι μερικά, αρκετά ευρώ ελαφρύτερη. Μερικά. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα, που δεν το έχει πει κανείς από τους δυο μέχρι στιγμής, γυρίσαμε υγιείς. Ναι, ναι, αυτό ισχύει. Εντάξει. Σίγουρα. Γιατί ενώ είχαμε ξοδέψει χρόνο και χρήμα και πήγαμε 4 μέρες και μείναμε να κάνουμε διακοπές ουσιαστικά στο τέλος και να επισκεφτόμαστε μουσεία όπως αυτό που δείξαμε φωτογραφίες από το μουσείο στη Γκούταλη. Α, όχι, αυτό δεν ήταν το μουσείο στην Γκούταλη. Πήγαμε εκεί. Αυτό, φίλε, ήταν από το Σφουγγαρά στην Γκούταλη τον τύπο. Το ξέρω, ναι, από το Σφουγγαρά. Μπράβο. Δεν θυμάμαι το όνομά του, τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι... από τη Νέα Κούταλη. Γιατί η Κούταλη είναι στη θάλασσα του Μαρμαρά. Ναι, Λίσποντο. Λοιπόν, θέλω να πω ότι φτάσαμε στο σημείο να είμαστε εκεί πέρα, να έχουμε εξοδέψει χρόνο και χρήμα και τελικά
Ενώ είμαστε έτοιμοι, λίγο πριν το GUH θυμάμαι, δηλαδή πριν βάλουμε τα μπουκάλια, ακυρώσαμε. Με το ναυάγιο να βρίσκεται 100 μέτρα κάτω από εμάς, έτοιμοι να το καταδυθούμε. Για μένα, και έχω κάνει φαντάρο στη Λιμνό, ήταν απίστευτο, δεν ξέρω, πολύ αγριεμένο ρε φίλε το Αιγαίο εκεί πάνω. Ήταν κάτι άλλο τότε. Και κάτι ρωσικά πλοία θυμάμαι ήμασταν. Ναι, συνέχεια. Στα διεθνή είδατα μόνο ρωσικά πλοία. Ναι. Γυρνάγαμε με το φουσκωτό και ήταν μέσα στη μέση μόνο ρωσικά πλοία. Αλλά εγώ θα πρέπει να πω ότι αυτά τα νερά της Λίμνου, τα νερά του Βορείου Αιγαίου είναι τα δικά μου τα νερά. Δηλαδή, ο παππούς μου ήταν από την Ήβρο. Ο παππούς μου είχε σφουκαράδικα στην Ήβρο. Έτσι. Το ξέρω, η μάνα μου ήταν από την Τένεδο. Να. Ο πατέρας μου γεννήθηκε στη Λίμνο, στο Μούδρο της Λίμνου και βαφτίστηκε στην εκκλησία του Μούδρου. Ο παππούς μου είχε... Α. Ναι, ναι. Και για χρόνια οι άνθρωποι που έφευγαν από την Ήβρο και την Τένεδο για να μην πάνε φαντάρι στην Τουρκία ή για να καταφύγουν στην Ελλάδα, που έφευγαν φυγάδες, περνούσαν πάντα από τη Λίμνο. Όσοι έβγαν από Τένεδο, όσοι έβγαν από Ήμβρο, πήγαν στη Λίμνο, μέσω Λίμνου έπαιναν Ελλάδα. Λοιπόν, όλη αυτή η περιοχή, δηλαδή από τα Δαρδανέλια, η Τένεδος, η Ήμβρος, η Λίμνος, είναι η δικιά μου περιοχή. Είναι οι δικές μου θάλασσες αυτές. Respect. Σεβόμαστε, τέλος. Γιώργο. Απλά αυτό που θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι αυτό το project που τρέχει με τη Λίμνο, το οποίο δεν ήταν απλά μία φορά, έτσι, ήταν οι βουτιές που κάναμε στον Μπάλκαν, αλλά ξαναπήγαμε και είχαμε πάει και πιο παλιά, ξαναδοκιμάσαμε και όλοι μαζί, και δεν είναι και κάτι που έχει σταματήσει κιόλας, είναι μια επιθυμία η οποία θέλουμε να συνεχιστεί. Αυτά τα project και στη Λίμνο αλλά και αλλού το έχουν αυτό το δεδομένο. Και κάπως, να σου πω την αλήθεια, νιώθω πάρα πολύ καλά που την πήραμε αυτή την απόφαση, που σπαταλήσαμε αυτό το χρόνο, που έτσι κι αλλιώς μια χαρά περάσαμε, που σπαταλήσαμε αυτά τα χρήματα, τις διακοπές που λέμε που κάναμε, γιατί έτσι είναι οι σωστές αποφάσεις. Δεν πρέπει να παρασυρώμαστε είτε λόγω χρημάτων, είτε λόγω χρόνου, είτε λόγω κολλήματος σε ένα ναυάγιο το οποίο είναι 104 κάτω και να βουτάμε με συνθήκες οι οποίες μπορεί να είναι δύσκολες. Οπότε εγώ είμαι πολύ χαρούμενος που εμείς οι τρεις πήραμε αυτή την απόφαση και την τελευταία φορά δεν βουτήξαμε. Νιώθω καλά να ξαναβουτήξω μαζί σας με αυτή την απόφαση. Μα, δεν είναι αυτό. Τυχαίο ότι η απόφαση δεν την πήρε ένας. Την απόφαση την πήραμε και οι τρεις, ήμασταν και οι τρεις σύμφωνοι. Παιδιά, εντάξει, δεν βουτάμε, τελείωσε. We call the dive. Ωραία. Τόσο απλά. Κάθε Παρασκευή για τους φίλους που μας παρακολουθούν, κάνουμε ένα test call τέλος πάντων με όλους. Χθες δεν ήταν ένα test call του μισάωρου. Φάγαμε από 2,5 ώρες, 3 μας μιλάγαμε. Θα ήθελα λιγάκι να μεταφέρω στους φίλους που μας παρακολουθούν πέραν ένα κομμάτι της συζήτησής μας που αφορά στην εξερεύνηση. Γιώργο Βανδόρο, προσπαθήσαμε χθες να δώσουμε μια διατύπωση πώς αισθανόμαστε εμείς την εξερεύνηση. Δηλαδή, επειδή το σημερινό ναυάγιο, το οποίο και ήταν και πολύ απομακρυσμένα από εδώ που ζούμε, και τα logistics εκεί, αν εξαιρέσουμε το σκάφος, όλα τα κουβαλήσαμε από την Αθήνα, έτσι. Τι σημαίνει για σένα εξερεύνηση? Εξερεύνηση είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν πολύ. Πάμε να εξερευνήσουμε αυτό, κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο. Okay. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι τόσο εύκολο χωρίς να σπαταλήσουμε ενδεχομένως και όλη τη σημερινή παρουσίαση να συζητήσουμε γι' αυτό. Καταρχήν να ξεκαθαρίσω ότι εγώ ούτε ονομάζω τον εαυτό μου εξερευνητή, ούτε θεωρώ ότι είμαι εξερευνητής. Η έννοια του εξερευνητή φεύγει πάρα πολύ παλιά στα κείμενα, σε αποστολές οι οποίες έχουν συνταράξει πολλές φορές και την ανθρωπότητα με τις αποκαλύψεις τους. Ο εξερευνητής είναι ένας άνθρωπος που είναι πολύ ταγμένος αυτό. Και εν δυνάμει είναι τόσο ταγμένος που πολλές φορές οι εξερευνήσεις οδηγούν σε πολύ σημαντικά λάθη λόγω ακριβώς αυτής της προσήλωσης. Η εξερεύνηση όμως μπορεί να είναι για τον καθέναν κάτι διαφορετικό. Μπορεί να είναι εξερεύνηση ενός νέου περιβάλλοντος, ενός νέου πεδίου, αλλά
ίσως πρέπει να πούμε τις λέξεις λίγο πιο σωστά. Μάλλον εξερεύνηση, και αναφέρω τη λέξη μάλλον γιατί είναι μια άποψη, η δική μου άποψη, μάλλον εξερεύνηση είναι αυτή η οποία έχει να πει κάτι σε μια μεγάλη σειρά ανθρώπων. Όταν ανακαλύπτεις κάτι καινούριο ή έστω όταν βουτάς σε κάτι το οποίο είναι ήδη βουτυγμένο από το παρελθόν, είναι, το έχει ανακαλύψει κάποιος στο παρελθόν, αλλά καταφέρνεις μέσα από τις βουτιές σου και την έρευνα πεδίου που κάνεις να δημιουργήσεις καινούργιες πληροφορίες, οι οποίες δίνουν σημασία. Το να ανακαλύψεις το όνομα ενός πλοίου. Ναι, οκ, okay, εντάσσεται σε αυτό. Φυσικά το να ανακαλύψεις ένα πλοίο. Ή να ανακαλύψεις τμήματα αυτού του πλοίου που αποκαλύπτουν ένα κομμάτι ιστορίας το οποίο ενδεχομένως δεν ήταν γνωστό. Για μένα αυτό είναι η εξερεύνηση. Και ενδεχομένως κάποιοι άνθρωποι που είναι ταγμένοι σε αυτό, μετά από χρόνια μπορούν να χαρακτηριστούν εξερευνητές. Άρα η καταγραφή και ανάδειξη κάποιων στοιχείων που ουδέποτε στο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί. Παίρνουμε συνέχεια. Νομίζω πως ναι. Νέα πράγματα στο φως, όπως θα πούμε και στην περίπτωση του Μπουρτιγκάλα. Δημήτρη. Εγώ το μόνο που έχω να πω, όχι έχω να πω πολλά, αλλά το πρώτο που θέλω να πω είναι το εξής, ότι too many chiefs, very few Indians. Πολλοί εξερευνητές, ελάχιστοι στόχοι. Μια χαρακτηριστική περίπτωση εξερεύνησης, η οποία συνδυάζει τα πάντα. Συνδυάζει την έρευνα, συνδυάζει το στήσιμο του project, συνδυάζει το χρόνο που χρειάστηκε για να σταθεί κάτι τέτοιο, είναι η περίπτωση του Μπάλκαν. Το Μπάλκαν αποτελεί το προϊόν, σαν τελικό προϊόν ταυτοποίησης, έρευνας, τεκμηρίωσης κλπ. Κλπ. Τριών χρόνων. Κανείς δεν γνώριζε για τον Μπάλκαν, κανείς δεν γνώριζε που βρίσκεται τον Μπάλκαν, κανείς δεν γνώριζε τι γίνεται εκεί. Κάποιος, ίσως κανένα δυο ψαράδες από την περιοχή του Μούδρου, ψάρευαν ένα ναυάγιο 3,5 μίλια νότια από το Μούδρο, χωρίς να ξέρει κανείς τι είναι, στο βάθος των 100 μέτρων. Έτσι. Και η πρώτη επαφή με τον Μπάλκαν ήταν το 2011. Το 2011, διαβάζοντας για ένα άλλο θέμα σε γερμανικά ημερολόγια πολέμου, έπεσε το μάτι μου στη βήθηση, σε μια σειρά βυθίσεων που πραγματοποιήθηκαν στη Λίμνο. Σε μία από αυτές τις βυθίσεις αναφέρεται ότι στις 23 Δεκεμβρίου του 1943 το βρετανικό υποβρύχιο Sportsman βύθισε το βουλγαρικό ατμόπλοιο Balkan στα νότια της Λίμνου. Από εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία του ψαξίματος. Στο ψάξιμο, στα αρχεία, έπεσα και σε διάφορα άλλα ναυάγια. Τα ναυάγια δεν είναι μόνο από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα ναυάγιο που είναι στο βυθό και είσαι εσύ στην επιφάνεια, δεν μπορείς να δεις είναι από το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι από το Μεσοπόλεμο, είναι από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εσύ, υπάρχουν κάποια ναυάγια στην περιοχή, όπως υπάρχουν και από το Πρώτο Πόλεμο. Λοιπόν, όλο αυτό το πράγμα οδήγησε στο να στηθεί. Είναι κάποια ναυάγια που έχουν πώς το λένε, κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ναυπηγικά, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι. Μα είναι. Δεν τα έχει δει κανείς. Δεν τα έχει δει κανείς. Στη φάση που μιλάω εγώ τώρα, δεν είχε δει κανείς κανένα από αυτά τα ναυάγια. Κανένα. Υπήρχε ένα ναυάγιο που είχαν δει δίτες από τη Λίμνο, το οποίο ήταν νότια από το Τηγάνι, στην άλλη μεριά, στην νοτιοανατολική άκρη της Λίμνου. Εγώ μιλάω για την νοτιοδυτική άκρη της Λίμνου. Εγώ μιλάω για την νοτιοανατολική άκρη της Λίμνου, κάτω από το Μούδρο. Λοιπόν, εκεί υπάρχουν ναυάγια. Δηλαδή, μέσα από την έρευνα προέκυψε ότι εκεί στην ίδια περιοχή έχει βυθιστεί ένα από τα μεγαλύτερα ναυάγια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου στο Αιγαίο, το Μέριον. Αυτό που συζητάγαμε που είναι κοντά στο Μάγιστρο. Ακριβώς, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα η Στράτη και Λίμνο. Εντάξει. Μερικά, είναι και πολύ βαθύ νομίζω ότι συζητάγαμε αυτό. Ναι, μικρή απόσταση από το. Αυτά όμως όλες αυτές τις πληροφορίες που λέμε τώρα ήρθαν μετά από την έρευνα αυτή. Ναι. Δεν υπήρχαν γνώσεις για αυτό το θέμα. Λοιπόν, εγώ ξεκίνησα τότε να έρχομαι σε επαφή με τους με ψαράδες από τη Λίμνο. Τηλεφωνικά, με mail, με τέτοια πράγματα. Βρέθηκε ένας ψαράς ο οποίος μου είπε ότι γνώριζε ένα ναυάγιο, μου είπε. Πιάσαμε τη συζήτηση. Εγώ είχα κάποιες συντεταγμένες από τα γερμανικά αρχεία. Ο άνθρωπος μου έδωσε κάποια ναυάγια τα οποία ήταν τρεις λαλούνια, δύο χορεύουν, κουκουρούκου τελείως. Τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και όταν το ρώτησα τι χρήματα ζητάει για να οργανώσουμε μια αποστολή να μας πάει εκεί, μου είπε ένα μυθικό ποσό το οποίο θα πρέπει να δουλεύουμε ξέρω, χρόνια για να το πληρώσουμε.
Λοιπόν, το θέμα τελείωσε εκεί. Μετά, μέσω γνωστών από τη Λίμνο και μάλιστα ενός συγγραφέα που έχει γράψει την ιστορία της Λίμνου στην κατοχή, ήρθα σε επαφή με διάφορους ντόπιους και είχα την τύχη να έρθω σε επαφή με τον Θοδωρή τον Πατσέλη. Ο Θοδωρής ο Πατσέλης, με έδρα του Ντομούδρο Λίμνου, είχε τότε το καταδυτικό κέντρο Λίμνου και ο Θοδωρής ήταν εκείνος ο οποίος ψάρευε σε ένα ναυάγιο μαζί με έναν φίλο του κάπου στα 3,5 μίλια νότια του Μούδρου. Εμένα μου κάνε κλικ. Και από εκεί μέσω... Ψάρευε από επιφάνεια με καθετή. Από επιφάνεια με καθετή. Σωστό, από επιφάνεια σωστό. Με καθετή. Εντάξει. Και κανείς δεν γνώριζε όνομα, κανείς δεν γνώριζε μέγεθος ναυαγίου, κανείς δεν γνώριζε. Απλώς ήξεραν ότι εκεί υπάρχει ένα ναυάγιο και μαζεύει ψάρι και πήγαν και ψάρευαν. Λοιπόν, εμείς αυτό το ναυάγιο του Μπάλκαν, η έρευνα για τον Μπάλκαν και το πώς καταλήξαμε στον Μπάλκαν, είναι από την αρχή μέχρι το τέλος ένα κεφάλαιο το οποίο δεν ήταν ποτέ γνωστό, το οποίο μαζί με τον φίλο μου τον Γιώργο τον Βανδόρο το ψάξαμε. Εγώ έψαξα πάρα πολύ στα αρχεία, έκανα 3 χρόνια το δουλεύαμε αυτό το ναυάγιο. Πήγαμε μία φορά το 2013 να το καταδυθούμε, δεν μας έκασε λόγω καιρού. Καταδυθήκαμε σε ένα άλλο ναυάγιο που θα παρουσιάσουμε τον Νοέμβριο, στο ναυάγιο του Αλεξανδρούπολης, μια παλιά φρεγάτα του Βρετανικού Ναυτικού. Μαζί με τον Γιάννη. Μαζί με τον Γιάννη το πρώτο. Και καταφέραμε με τον Γιώργο να ξαναπάμε την επόμενη χρονιά, τον Ιούνιο του 2014. Και τον Ιούνιο του 2014 που ήμασταν εκεί, μας έγιναν κάτι εκπληκτικές μέρες, τελείως ασυνήθιστες για την περιοχή αυτή. Και τότε καταφέραμε και το βουτήξαμε. Και μην νομίζω ότι κάναμε τις τρελές βουτιές. Κάναμε 2 βουτιές στο Μπάλκαν και κάναμε μία ακόμα βουτιά στα 102 μέτρα στο Princess Alberta. Mm. Όλο αυτό όμως το θέμα, όλο αυτό το θέμα δεν έγινε με rebreather. Τις καταδύσεις που κάναμε, τις κάναμε με ανοιχτό κύκλωμα. Δηλαδή, θα έπρεπε να κάνουμε αυτές τις βουτιές, που είναι βαθιές βουτιές, πολύ απαιτητικές βουτιές, να γυρίσουμε, να ετοιμάσουμε τα αέρια, διότι αδειάσαμε τα πάντα. Έτσι, δηλαδή, πίναμε τα αέρια μέχρι το τέλος, τα μπουκάλια τα αδειάσαμε, ας πούμε. Για να γυρίσουμε πίσω, να φτιάξουμε καινούργια αέρια, πράγμα που μας έπαιρνε μέχρι αργά τη νύχτα, να πάμε κατά τις 12 η ώρα το βράδυ για ύπνο, για να ξυπνήσουμε την άλλη μέρα το πρωί στις 8, να κατεβούμε στο λιμάνι, να σετάρουμε τον εξοπλισμό μας, για να φύγουμε για το ναυάγιο. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές ότι αυτού του είδους οι αποστολές, πόσο μάλλον αυτής της Λίμνου, είναι αποστολές οι οποίες. Ο βαθμός δυσκολίας και κούραση είναι τεράστιος. Είναι τεράστιος γιατί είναι κάθε μέρα συγκεντρώνεις, μαζεύεις κούραση, οπότε αυτό επιδρά και σωματικά και ψυχικά, έτσι, στους δίτες. Το θέμα είναι εντάξει, αθρηστικό αυτό το πράγμα, Νίκο. Συγγνώμη που σε διάκοψα κιόλας. Δεν πειράζει. Απλά εδώ να προσθέσουμε κιόλας ότι σημαντικό είναι να το λέμε και να το λέμε και ξανά και ξανά, ότι πάρα πολλές φορές τέτοιου είδους αποστολές, όπως συγκεκριμένα έγινε στο Μπάλκαν, είναι αδύνατο να συμβούν αν δεν υπάρχει τοπικό support. Ακριβώς. Δηλαδή, ο Μανώλης ο Πατσέλης και μας βοήθησε πάρα πολύ με το κομμάτι του RCBST και που μας παρήχε το χώρο του και στην ουσία που μας είπε: «Παιδιά, το μαγαζί είναι δικό σας, πάρτε το και κάντε ό,τι θέλετε». Ενώ ήταν περίοδος που δούλευε, ενώ υπήρχε το νησί, τον Ιούνιο ήταν σε μια κατάσταση που. Εντάξει, και δεν ήταν μόνο που ο Θοδωρής ο Πατσέλης ήταν τόσο θετικός στο να βοηθήσει την όλη κατάσταση, ήταν ότι και η καταδυτική κοινότητα της Λίμνου μας έκανε ένα απίστευτο support. Ήταν δηλαδή τα παιδιά, ήρθαν μαζί μας, γιατί από τέτοιες καταδύσεις, όπως γνωρίζεις και εσύ, Νίκο, δηλαδή τρίμιξ καταδύσεις στα 100 μέτρα, ας πούμε, όταν ανέβαινε στην επιφάνεια, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δεν μπορείς να σηκώσεις μπουκάλια, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος της νόσου. Έτσι. Τα παιδιά αυτά, είχαμε δύο παιδιά για support, ήταν φυσικά ο Θοδωρής επάνω βαρκάρι στο σκάφος και είχαμε δύο παιδιά για support, ήταν ο Σάκης ο Λάμπρου και ήταν ο Αντώνης ο Χρυσάφης, ο επανομαζόμενος Σαργάνας. Ο Σαργάνας. Και απίστευτο support, απίστευτη βοήθεια με αυτά τα παιδιά. Δηλαδή, αν δεν είχαμε αυτό το κομμάτι, ας πούμε, δεν θα μπορούσαμε να αντέπεξαλούμε σε αυτές τις καταδύσεις. Σκέψου τώρα, επειδή είσαι δίτης και γνωρίζεις, διπλές 20 στην πλάτη, ένα bottom stage με αέριο βάθος και 3 καταδυτικά αέρια. Ένα 21, 35 για τα 57 μέτρα, ένα 50-25 για τα 21 μέτρα και ένα οξυγόνο για τα 6 μέτρα. Δηλαδή,
Βασικά το setup αυτό το ξέρω γιατί είναι ακριβώς το ίδιο setup που τρεις μας, καλά ο Βάνι. Ναι, κάναμε το βρετανικό. Κάναμε το βρετανικό. Ο Βάνι ήταν το Inspiration. Ακριβώς. Ο Νίκος ο Καζαντζάκης, φίλος και μας παρακολουθεί συχνά. Καλησπέρα, Νικόλα. Στέλνει μια ερώτηση και λέει: ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για τα ωραία μέρη που μας ταξιδεύετε. Αν σας βγαίνει στο πρόγραμμα, δείξτε μας κάποια φορά ένα πλάνο από κάποια εξόρμηση με μερικές πληροφορίες για το τι χρειάζεται κανείς να κάνει πριν ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν έχουμε, τουλάχιστον, σίγουρα έχετε κάποιες φωτογραφίες. Ναι, πάρα πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή δυστυχώς δεν το σκέφτηκα να φωτογραφίσουμε κάποια από τα πλάνα αυτά. Όμως, Νίκος, το άλλο Σάββατο θα κάνουμε έτσι ένα πολύ μικρό αφιέρωμα σε κάποια από τα πλάνα της προετοιμασίας. Θυμάμαι τότε που είχαμε πάει εμείς, είχαμε αρκετά πλάνα βαν που... αρκετές φωτογραφίες βασικά από τότε που μου μιξάραμε στην αποθήκη. Ναι. Φόρτωμα, μπαλόνια, σκούτερ, τα πάντα. Και φαντάζομαι ότι κάπου μέσα σε όλα αυτά πρέπει να υπάρχει και το αυτοκίνητό μου καθισμένο σχεδόν εξ ολοκλήρου από το βάρος της μεταφοράς των πραγμάτων. Το παλιό το αυτοκίνητο, ναι. Ναι. All time classic. Η περίπτωση του Balkan Nico είναι μια περίπτωση η οποία συνδυάζει βαθιά έρευνα στα στρατιωτικά αρχεία. Συνδυάζει βαθιές καταδύσεις σε 100 μέτρα βάθος καταδύσεις. Φίλε, Δημήτρη, πριν συνεχίσεις, ένα μεγάλο ευχαριστώ, φίλε, για αυτή την έρευνα προσωπικά από μένα. Στο έχω πει πολλές φορές. Διότι όταν πάει κανείς, επειδή έστειλες ένα αρχείο σήμερα, αυτό που είχες δημοσιεύσει στον εφοπλιστή το 2016. Ναι. Λοιπόν, επειδή το έχω διαβάσει, είναι σε δύο μέρη, Α και Β. Τρία. Ναι, τρία. Okay. Τέλος πάντων, θυμάμαι, ρε παιδί μου, δεν ξέρω, 20 σελίδες, 25, δεν ξέρω πώς είναι. Είναι μεγάλο άρθρο, αλλά είναι απίστευτα ενδιαφέρον. Είναι απίστευτα και θα ήθελα να παρακινήσω τον καθένα να το κατεβάσει και να το διαβάσει, διότι αυτό που λες αυτή τη στιγμή, πραγματικά εκεί, αυτά τα τρία χρόνια, και όχι μόνο αυτά τα τρία χρόνια, πριν καταλήξεις στη Λίμνο για αυτό το ναυάγιο, μπορώ να καταλάβω τι πηγές έχεις διαβάσει για να καταλήξεις σε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί όπως τα δούμε και σε λίγο στην παρουσίαση του Μπάλκαν, ξέρεις τι σκεφτόμουν όταν διάβαζα αυτό το άρθρο. Το ξαναέριξα πάλι σήμερα μια ματιά. Όλα αυτά που γινόταν στο Αιγαίο, οι μετακινήσεις των πλοίων, έτσι, το διάστημα του 41 δηλαδή, αν αυτό μπορούσε ποτέ να μπει σε ένα γράφημα, να βλέπουμε τη δραστηριότητα αυτών των πλοίων κατά μήκος στο Αιγαίο, έτσι. Αναχρονική στιγμή. Ναι, απίστευτο. Νίκο, κάποια στιγμή θα πρέπει να γραφτεί ένα βιβλίο για τον ρόλο των ρουμάνικων, των βουλγαρικών και των ισπανικών πλοίων στο Αιγαίο. Είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο που δεν είναι γνωστό, δεν το γνωρίζει σχεδόν κανείς. Είναι ελάχιστοι οι άνθρωποι που το γνωρίζουν αυτό το θέμα. Έτσι και η κατοχή του άξονα δεν θα μπορούσε να στηριχθεί αν δεν υπήρχαν αυτά τα πλοία. Είχαμε πει στο Σαν Εντουάρντο ότι είχαν μυστικώς χρησιμοποιήσει αυτά τα πλοία, έτσι, για να μεταφέρουν εφόδια, κάψιμα... Στο γερμανικό στρατό και στα αεροπλάνα, ό,τι είχαμε συζητήσει τέλος πάντων τότε. Διαβάζοντας για τον Μπάλκαν, μου έρχονταν πολύ συχνά στο μυαλό μου το Σαν Εντουάρντο, τα ισπανικά. Λογικό. Αυτό όμως που δεν έχω καταλάβει τελικά, και είναι ερώτηση προς εσένα, γιατί τα ισπανικά, γιατί νομίζω ότι και τα ισπανικά και τα βουλγαρικά, έτσι, τότε εξυπηρετούσαν, εννοείται, ανάγκες των γερμανικών στρατευμάτων, ας πούμε. Αλλά γιατί τα μεν κάνανε ό,τι κάνανε με απόκρυψη, ενώ τα άλλα ήταν διαφανή ότι okay, έχουμε να βλώσει βουλγαρικά, ρουμανικά πλοία για να μπορέσουν να μεταφέρουν πολεμοφόδια κτλ. Πολύ απλά, διότι η Ισπανία ήταν χώρα ουδέτερη στον πόλεμο, δεν είχε πάρει μέρος στον πόλεμο. Ήταν χώρα ουδέτερη, ενώ η Βουλγαρία... Ήταν στο πλευρό του άξονα. Είχε πάρει μέρος στον πόλεμο. Η Βουλγαρία είχε κατεβεί στο Αιγαίο. Η Βουλγαρία, τα λιμάνια που είχε η Βουλγαρία στη θάλασσα, στο Αιγαίο Πέλαγος, ήταν η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη. Το Ντεντέαγατς.
Αυτά ήταν τα λιμάνια. Η περιοχή από την Καβάλα μέχρι την Αλεξανδρούπολη ήταν βουλγάρικη περιοχή στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ήταν υπό τον έλεγχο των Βουλγάρων. Λοιπόν, η χώρα στην οποία δεν είχε κηρύξει για παράξενο λόγο η Βουλγαρία τον πόλεμο ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η Βουλγαρία κήρυξε τον πόλεμο στη Σοβιετική Ένωση το 1944. Οπότε αυτός είναι ουσιαστικά ο κύριος λόγος. Ουσιαστικά δεν θέλαν να φανούν τα Ισπανικά ότι εξυπηρετούν τα σχέδια, ας πούμε, των... Ο Φράνκο, Νίκο, δεν ήθελε να μπει στον πόλεμο. Ο Φράνκο το 1936, όταν τελείωσε ο Ισπανικός εμφυλίος πόλεμος, προσπαθούσε να μείνει ουδέτερος. Από τη μία το τραβούσε ο Άξονας, ο Χίτλερ και ο Μουσολίνη να βγει στον πόλεμο μαζί τους και από την άλλη τον ανάγκασε ο Τσόρτσιλ να βγει στον πόλεμο με την Αγγλία. Ο Φράνκο δεν ήθελε να βγει πουθενά. Βοηθούσε βέβαια τον Άξονα, τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, επειδή ήταν εκείνοι που το βοήθησαν να πολεμήσει ενάντια στον Δημοκρατικό Στρατό στην Ισπανία. Έτσι. Αυτοί ήταν που βομβάρδισαν, ο Γερμανικός Στρατός βομβάρδισε την Κουέρνικα, αν θυμάσαι. Δηλαδή, ναι. Λοιπόν, το βοήθησαν να νικήσει στον εμφύλιο, αλλά μόλις τελείωσε ο εμφύλιος προσπάθησε να κρατήσει την ουρά του απ' έξω. Οπότε σου έκανε διάφορες χάρες, αλλά δεν έπαιρνε ανοιχτά στον πόλεμο. Είχε αρνηθεί να μπει στον πόλεμο. Οπότε πλοία Ισπανικά, τα οποία δούλευαν κατευθείαν για τον Γερμανικό στρατό, ήταν αιτία του να επέμβει η Αγγλία. Και αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Που κατέβασε ουσιαστικά τα υποβρύχια και όπως θα ακούσουμε στη συνέχεια, άρχισε τέλος πάντων να ελέγχει και να. Να έχει κάνει όλες αυτές τις απώλειες, να επιφέρει όλες αυτές τις απώλειες των Γερμανών. Το δεύτερο ερώτημα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή, που αναδεικνύεται πάλι, είναι τελικά με αυτές τις πολεμικές λύες. Ναι. Γιατί είχαμε μιλήσει για αυτά τα πράγματα και διάβασα και στο άρθρο σου. Ίσχυε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτό που λέγανε τελικά υπήρχαν αυτές οι δικαστικές αποφάσεις. Ναι. Έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, τα ακούσουμε. Ναι. Δεν μπορούσε. Κοίταξε να δεις. Το γεγονός ότι η Γερμανία κατέλαβε την Ελλάδα. Τα πλοία τα οποία ανήκαν στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό ήταν αυτόματα πολεμικές λύες. Αυτά τα πλοία μπορούσαν να τα πάρουν. Αλλά πλοία τα οποία ανήκαν στο εμπορικό ναυτικό, σε Έλληνες εφοπλιστές παραδείγματος χάρη, τα οποία είχαν βυθιστεί στην Ελλάδα. Τα ανέλκυσαν οι Γερμανοί, αλλά ορισμένα από αυτά ή προσπάθησαν να τα αγοράσουν ή τα έβαλαν να δουλέψουν για αυτούς. Αλλά δεν τα κήρυξαν πολεμικές λύες. Η μόνη δυνατότητα του να κηρύξει κάτι πολεμική λία, τα πλοία αυτά έπρεπε να αποδειχθεί ότι είχαν να κάνουν με τον ελληνικό στρατό. Ότι συμμετείχαν σε διεκπεραίωση πολεμικών βοηθειών, ας πούμε, σαν μεταγωγικά, σαν οπλιταγωγά, σαν κάτι τέτοιο. Λοιπόν, αυτό για να αποδειχθεί είχε μεγάλη διαδικασία. Και έπρεπε να γίνει σύμφωνα με διεθνείς νόμους. Δηλαδή, όχι με τους νόμους γερμανικούς, αλλά με τους διεθνείς νόμους, οι οποίοι είχαν γίνει αποδεχτοί από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, όπως ήταν τότε. Και δικαστικές αποφάσεις. Δεν είναι διεθνείς δικαστικές αποφάσεις. Υπήρχαν διεθνείς νόμοι για να χαρακτηριστεί ένα ναυάγιο ή εγχαριστεί ένα πλοίο σαν λία πολέμου. Mm-hmm. Αυτές οι αποφάσεις έβγαιναν σε σχέση με τους διεθνείς νόμους από μια συγκεκριμένη επιτροπή στο Βερολίνο, νομική επιτροπή. Και έπαιρνε πολύ χρόνο για να γίνει αυτό το πράγμα. Το γεγονός λοιπόν ότι οι Γερμανοί έφτασαν στην Ελλάδα με τα πόδια και με τα τάγκς. Δεν είχαν πλοία. Ορισμένα πλοία που είχαν γερμανικά πλοία, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στην Ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα στη Μαύρη Θάλασσα, βρήκαν καταφύγιο στη Βουλγαρία. Αυτά ήταν μετρημένα στα δάχτυλα. Για να δώσω ένα δύο παραδείγματα, ήταν το Ντέλος, ήταν το Ιθάκα, ήταν το Νόρμπουργκ. Όλα αυτά βυθίστηκαν. Δεν έμεινε τίποτα, ας πούμε, δεν έμεινε βίδα. Αλλά ήταν ελάχιστα τα πλοία που είχαν. Οπότε η μόνη δυνατότητα ήταν να επιχειρήσει ο γερμανικός στρατός στο Αιγαίο με ναυάγια, τα οποία τα ανέλκυσε και επισκέβασε, με πλοία τα οποία τα επίταξε, με πλοία τα οποία τα νίκιασε, όπως βουλγαρικά και ρουμανικά. Και με πλοία τα οποία επίσης νίκιασε ή αγόρασε με δικά της κεφάλαια, αλλά κυκλοφορούσαν κάτω από ισπανική σημαία σαν ουδέτερα. Ο γερμανικός στρατός δεν είχε ναυτικό στην Ελλάδα. Και τα πλοία τα οποία άξιζαν κάτι
τα χρησιμοποίησε ούτως ώστε να υποστηρίξει τις νιοπομπές. Γιατί οι νιοπομπές, να μην ξεχάσουμε ότι από τη Ρουμανία ο γερμανικός στρατός έστελνε πετρέλαιο και βενζίνη στη Βόρεια Αφρική από τις ρουμανικές πετρελαιοπηγές. Από τη Βουλγαρία έπαιρνε γιάνθρακα. Και ανακαινεί τα πλοία, τα μεταγωγικά και τα οπλιταγωγά. Λοιπόν, όλα αυτά πήγαιναν στο ελληνικό αρχιπέλαγος και ένα μέρος από αυτά το μετέφεραν στη συνέχεια στη Βόρεια Αφρική, στο μέτωπο της Κυριναϊκής. Εσύ, Δημήτρη, αυτό που διάβασα και στο άρθρο σου, ήταν σύνηθες τακτική να ενημερώνεται ο καπετάνιος αυτών των πλοίων για το τι θα παραλάβει ενώ είχε κάνει κατάπλου, χωρίς να ξέρει που θα πάει? Υπήρχε πάντα ένας Γερμανός πλοίαρχος μαζί. Ήταν ο πλοίαρχος του πλοίου, που μπορεί να ήταν Βούλγαρος, και υπήρχε ένας πλοίαρχος Γερμανός συνοδός, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το φορτίο. Mm-hmm. Οι πλοίαρχοι, οι Βουλγαροί, έπρεπε να κατατοπιστούν, διότι σε περιπτώσεις που έπρεπε να μεταφέρουν πυρομαχικά, έπρεπε να γνωρίζουν τι μεταφέρουν. Ήταν εμπορικά πλοία, τα οποία το διάστημα τουλάχιστον το 1941 η Βουλγαρία είχε συμβάσεις, είχε εμπορικές συμβάσεις με τη Γερμανία. Δεν ήταν επιταγμένα πλοία αυτά. Ήταν πλοία τα οποία ο πλοίαρχος έπρεπε να πληροφορηθεί. Λοιπόν, ένα τέτοιο παράδειγμα έχουμε με τα δύο πλοία, με τον Μπουργκάσα και με τον πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα. Σωστά. Λοιπόν, το Μπουργκάσα αρνήθηκε να πάρει ένα φορτίο από τη Θεσσαλονίκη. Ήταν 18 βαγόνια γεμάτα πυρομαχικά, βόμβες, νάρκες. Όταν ενημερώθηκε, τι θα παραλάβει? Ενημερώθηκε ο πλοίαρχος, αρνήθηκε να το παραλάβει. Ο πλοίαρχος όμως του πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα το παρέλαβε, δέχτηκε να το παραλάβει. Πήγε στον Πειραιά, άρχισαν να το ξεφορτώνουν και τρεις μέρες αργότερα έπιασε φωτιά και το πλοίο ανατινάχτηκε μέσα στον Πειραιά. Το ίδιο σκηνικό, ας πούμε, με το κλάν. Με το κλάν Φρέιζα. Έτσι, ανατινάχτηκε και βυθίστηκε, και μάλιστα βυθίστηκαν και ακόμα δύο πλοία μαζί. Απόλυες. Απόλυες που είχε μετά την έκρηξη. Που σημειώθηκαν, δηλαδή, τέσσερα πλοία βυθίστηκαν στο λιμάνι του Πειραιά την ίδια μέρα. Και με απόλυες ανθρώπων, πάρα πολλά. Λοιπά, ναι. Μεγάλες ζημιές στα κτίρια γύρω-τριγύρω. Μεγάλα προβλήματα. Πάμε να μας πεις λιγάκι για τον Μπάλκαν. Πάμε λοιπόν. Ξεκινάμε. Το Μπάλκαν έχει μεγάλη ιστορία. Πολύ μεγάλη ιστορία. Σας το λέω από τώρα. Και κάτι ακόμα που ήθελα να πω είναι, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλη την ιστορία του Μπάλκαν. Για τον λόγο αυτό, κάτω από την στη σελίδα του Scuba Dive έχω βάλει έναν σύνδεσμο. Scuba Life. Έχω βάλει ένα σύνδεσμο ο οποίος στον οποίο μπορεί να κατεβάσει κανείς το άρθρο για τον Μπάλκαν, σε περίπτωση που ενδιαφέρεται να το διαβάσει με λεπτομέρειες. Έχει ενδιαφέρον για κάποιον που ασχολείται με την ιστορία. Πάμε λοιπόν. Και απίστευτο φωτογραφικό υλικό. Ναι, το υλικό είναι φοβερό, ναι. Ναι. Γιώργο Βανδόρε. Εδώ. Παρόν. Λοιπόν, βλέπουμε. Βάλτε το σε όλη την οθόνη, πολύ ωραία. Αυτό πάμε. Κάνω. Και δεν μπαίνει. Μπήκε στην οθόνη τώρα. Νομίζω καλύπτει το μεγαλύτερο. Ναι. Αυτό. Ναι. Κάτι κάνει, παιδί. Α, τώρα μπήκε. Λοιπόν. Σωστό. Εδώ βλέπουμε τον Μπάλκαν να φορτώνει ξυλία. Κάτω από άλλο όνομα, έτσι, άλλο όνομα. Ναι, είναι το πρώτο του όνομα. Σαν Λουί Φρεσινέ. Να φορτώνει ξυλία στη νίκαια της Γαλλίας. Το SS Balkan, SS είναι για steamship, ατμόπλιο δηλαδή, κατασκευάστηκε ως πακέμπο μίξ. Πακέμπο είναι ένας τύπος πλοίου, το αναφέρουν οι Γάλλοι έτσι, ο οποίος μετέφερε
φορτίο, επιβάτες και του ταχυδρομείου. Λοιπόν, το κατασκευάστηκε ως Paquet Beau Mix Louis Fresinet με αριθμό κατασκευής 51, τα έτη 1913-14, στα ναυπηγεία Saint-Thier et Atelier de Provence στο Port-de-Bouc της Γαλλίας, για τη Μασεγέζη και η ναυτιλιακή εταιρεία Société Maritime de Navigation à Vapor, γνωστή ως Compagnie Fresinet. Εξού και Louis Fresinet, ένα από τα μέλη της οικογένειας Fresinet. Για να ρίξουμε μια ματιά, βλέπουμε κατασκευαστικά χαρακτηριστικά είναι αυτά εδώ, που μοιάζουν με μανιτάρια. Είναι η ιστή από τα κρένια, μπροστά από την υπερκατασκευή, το ίδιο σκηνικό, και ένα στο μεσοκάραβο χώρους ενδιέτησης σε τρία επίπεδα. Το Louis Fresinet, αργότερα Balkan, ήταν το πρώτο από τρία αδελφά πλοία που παρήγγειλε η Compagnie Fresinet, εκ των οποίων τα άλλα δύο ήταν το Jacques Fresinet, το οποίο κατασκευάστηκε το 1914-15 στην ναυπηγεία Saint-Thier-Fenon στη Saint-Nazaire, και το Félix Fresinet, το οποίο κατασκευάστηκε το 1919 επίσης στο Port-de-Bouc. Το Jacques Fresinet ναυάγησε τον Φεβρουάριο του 1929 στα νοτιοανατολικά του Μπουργκάς της Βουλγαρίας, στη Μαύρη Θάλασσα, ενώ ταξίδευε έμφορτο με γενικό φορτίο από τη Μασσαλία, έχοντας τελικό προορισμό την Κωνσταντσα της Ρουμανίας. Το Félix Fresinet πουλήθηκε το 1933 στη Société Commerciale Bulgare de Navigation à Vapor και μετονομάστηκε σε Γνιαγκουίνια Μαρία Λουίζα. Είναι η πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα που αναφερθήκαμε πιο πριν, η οποία, όπως αναφέραμε, βυθίστηκε στο λιμάνι του Πειραιά από έκρηξη τον Μάιο του 1941. Εδώ βλέπουμε την καθέλκυση του Louis Fresinet, αυτό που θα γίνει αργότερα Balkan, στο Port-de-Bouc το 1914. Γράφει ήδη εδώ ότι ήταν 110 μέτρα μήκος, είχε 110 μέτρα μήκος. Το Louis Fresinet παραγγέλθηκε το Μάιο του 1913 στα ναυπηγεία της προβικίας Saint-Thier-Atelier de Provence στο Port-de-Bouc, το οποίο βρίσκεται 45 περίπου χιλιόμετρα από τη Μασσαλία, και η ναυπήγηση του αποπερατώθηκε ένα χρόνο αργότερα, το Μάιο του 1914, τρεις περίπου μήνες πριν την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το πλοίο είχε τη δυνατότητα μεταφοράς 6.600 τόνων ξηρού φορτίου χίδιν και 68 επιβατών. 24 επιβάτες στην πρώτη θέση, 14 επιβάτες στη β' θέση και 30 επιβάτες στην γ' θέση. Με 150 περίπου ετών ιστορία ναυτιλιακή εταιρεία Compagnie Fresinet υπήρξε όχι μόνο μία από τις παλαιότερες ναυτιλιακές εταιρείες της Γαλλίας, αλλά αποτέλεσε το συνώνυμο της ναυτιλίας στην περιοχή της Μασσαλίας και γενικότερα της Νότιας Γαλλίας. Η Compagnie Fresinet ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 1836 στη Μασσαλία της Γαλλίας από τον Μαρκ Φρεσινέ και ανέστειλε τη λειτουργία της το Δεκέμβριο του 1974. Το 1878 η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας επεκτάθηκε στην Αίγυπτο, στην Παλαιστίνη, στην Κωνσταντινούπολη και στη Μαύρη Θάλασσα, όπου τα λιμάνια της Οδυσσού στη Ρωσία, του Γκαλάτς στη Ρουμανία και της Βάρνας στη Βουλγαρία συνδέονταν με τακτικό δρομολόγιο με την Κωνσταντινούπολη. Εδώ βλέπουμε μια διαφήμιση της εταιρείας, η οποία δείχνει τα ταξίδια της εταιρείας στη Δυτική Αφρική. Όπως κάνουμε σε κάθε παρουσίαση, έχουμε εδώ την καταχώρηση του Balkan στο Lloyd's Register of Shipping του 1941-42. Όπου αναφέρει, έχει την καταχώρηση στο Lloyd's με τον αριθμό 70.194. Αναφέρει ότι πριν ονομαζόταν Louis Fresinet μέχρι το 1934, όπου άλλαξε το όνομά του σε Balkan γιατί πουλήθηκε. Αναφέρει ότι είχε το διεθνή διακριτικό σήμα, Παρδάκα, αυτό είναι για σένα, Λίμα Ζούλου Δέλτα Εκο, ότι κατασκευάστηκε το 1914 από την Saint-Thier Atelier de Provence στο Port-de-Bouc,
ότι είχε, ότι ήταν 3.338 κόρων ολικής χωρητικότητας και 2.296 κόρων καθαρής χωρητικότητας, ότι ανήκε στη Société Commerciale Bulgare de Navigation à Vapeur και ότι είχε μήκος 107,6 μέτρα, εδώ τα δίνει σε πόδια, πλάτος 14,2 μέτρα και βάθος 9,7 μέτρα, ότι το πούπι, το επίστεγό του ήταν 25 πόδια, το, η γέφυρά του ήταν 82 πόδια και ότι το forecastle, το πρόστεγο ήταν 48 πόδια. Ήταν ιολογημένος στη Βάρνα της Βουλγαρίας και είχε η πρόωση ήταν, δινόταν από μια τρικύλινη παλιδρομική μηχανή 205 nominal horsepower ονομαστικών ύπων, επίσης κατασκευασμένη από τα Chantier Atelier de Provence για μια προπέλα και η ενδεικτική ταχύτητα του πλοίου ήταν 12 κόμβι. Αμέσως μετά την έναρξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και σχεδόν αμέσως μετά την αποπεράτωσή του, το Louis Freycinet επιτάχθηκε μαζί με 16 ακόμα πλοία της Compagnie Freycinet για τις θαλάσσιες μεταφορικές ανάγκες του Γαλλικού στρατού και χρησιμοποιήθηκε ως οπλιταγωγό μεταγωγικό, κυρίως στον ελλαδικό χώρο, μεταφέροντας εφόδια και στρατό στη Θεσσαλονίκη και στην Ίσο Μήλο, η οποία το διάστημα αυτό αποτελούσε σημαντική βάση του Γαλλικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Ίσως όσοι έχουν ασχοληθεί με τη Μήλο γνωρίζουν ότι υπάρχει ακόμα ένα νεκροταφείο γαλλικό του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στα αναδάματα της Μήλου. Μέχρι το τέλος του πολέμου τον Νοέμβριο του 1918 η Compagnie Freycinet απόλευσε 7 από τα επιταγμένα πλοία της και ανάμεσα στα 10 που διασώθηκαν συγκαταλεγόταν και το Louis Freycinet, το οποίο βλέπουμε εδώ με χρώματα καμουφλάς ως οπλιταγωγό μεταγωγικό να μεταφέρει στρατό στη Θεσσαλονίκη. Μετά το τέλος του πολέμου, το 1918, η Compagnie Freycinet παράγγειλε στα ναυπηγεία του Port de Bouc το Félix Freycinet, το αυτό που ονομάστηκε μετέπειτα Γνιαγκίνια Μαρία Λουίζα, πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα, το οποίο παρέλαβε το Δεκέμβριο του 1919. Με ένα ακόμα γερμανικό ατμόπλοιο, το οποίο έλαβε ως πολεμική αποζημίωση, κατήχε στις αρχές του πολέμου ένα στόλο 12 πλοίων συνολικού τονάς 29.000 κόχ. Το 1920, υπό τη διοίκηση του Alfred Freycinet, η εταιρεία αναδιοργανώθηκε με σκοπό την αντιμετώπιση του έντονου διεθνούς ανταγωνισμού και της ναυτιλιακής κρίσης στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, η οποία προέκυψε από τις μεταπολεμικές πολιτικές ανακατατάξεις στη Μέση Ανατολή. Εδώ βλέπουμε το Louis Freycinet. Την ίδια περίοδο που το είδαμε στην πρώτη φωτογραφία είναι η περίοδος στην την δεκαετία του 20 πάλι στη νίκαια της Γαλλίας. Η Compagnie Freycinet μετατράπηκε αφενός σε ανώνυμη εταιρεία, αφετέρου περιόρισε το δυναμικό της στο Λεβάντε, τη Μαύρη Θάλασσα και τις παραδουνάβιες περιοχές, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα τις δραστηριότητές της στην Κορσική και στις δυτικές ακτές της Αφρικής. Το Louis Freycinet μετατέθηκε από τη Μαύρη Θάλασσα όπου είχε ενταχθεί μετά το τέλος του πολέμου και τοποθετήθηκε στις γραμμές που συνέδεαν τη Γαλλία με τις αποικίες της στη Δυτική Αφρική. Εδώ βλέπουμε το Louis Freycinet όταν ταξίδευε στη Μαύρη Θάλασσα σε ένα λιμάνι που αργότερα θα γινόταν το λιμάνι του πλοίου στη Βάρνα της Βουλγαρίας. Βλέπουμε ότι το γραμματόσημο την εποχή εκείνη έκανε 4 λέβα. Το 1930 η Compagnie Freycinet ανέστειλε μετά από 50 χρόνια λειτουργίας τις δραστηριότητες της στη Μαύρη Θάλασσα και στις παραδουνάβιες περιοχές, επικεντρώνοντας στις ναυτιλιακές αγορές Δυτικής και Βόρειας Αφρικής. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την ανανέωση του στόλου της, οδήγησε στην άμεση πώληση ενός αριθμού εταιρικών πλοίων, ανάμεσα στα οποία συγκαταλέγονται και τα Félix Freycinet, Louis Freycinet και Louis Freycinet, τα οποία πουλήθηκαν το 1933 στη βουλγαρική ναυτιλιακή εταιρεία Société Commerciale Bulgare de Navigation à Vapeur. Η Société Bulgare ιδρύθηκε το έτος 1892 στη Βάρνα, η οποία αποτέλεσε και τη βάση της εταιρείας. Η απόφαση για την ίδρυση της εταιρείας πάρθηκε από τη Βουλγαρική Εθνοσυνέλευση
και τέθηκε σε ισχύ με υπογραφή του Βούλγαρου Τσάρου Φερδινάνδου του Πρώτου. Δηλαδή ήταν μια εταιρεία η οποία στήθηκε και λειτουργήσε με κρατικά βουλγαρικά κεφάλαια. Αυτή είναι ωραία φωτογραφία. Μετά την αγορά του Λίφρε, η ΝΕΗ ψώθηκε την 21η Δεκεμβρίου του 1933 η βουλγαρική σημαία στο πλοίο, το οποίο μετονομάστηκε σε SS Balkan. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε σε κυριλική γραφή γραμμένη, δεν ξέρω αν διακρίνεται, το όνομα Balkan στην πρίμνη του. Ναι, διακρίνεται. Τα δύο τελευταία δεν ξέρω με δυσκολία. Ναι, Balkan. Αλλά... Και από κάτω διακρίνεται το λιμάνι νεολόγησης Βάρνα. Τον Ιανουάριο του 1934 νεολογήθηκε στη Βάρνα και εντάχθηκε στη γραμμή της Δυτικής Μεσογείου της Commercial Bulgar μαζί με το Φελίξ Φρεσινέ, το οποίο όπως είπαμε μετονομάστηκε σε πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα. Αμέσως μετά την ένταξή του στο δυναμικό της εταιρείας απέκτησαν τα πλοία αυτά έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο για το βουλγαρικό θαλάσσιο εμπόριο, καθώς μετέφεραν σε τακτά δρομολόγια βουλγαρικά προϊόντα από τη Βάρνα στη Μασσαλία, στην Κωνσταντινούπολη, στο Port Said της Αιγύπτου και στα ισπανικά λιμάνια της Μεσογείου. Εδώ βλέπουμε δεξιά το Balkan και αριστερά βλέπουμε το πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα. Βλέπουμε ένα κομμάτι από το όνομά του, Κνιαγκίνιαο, στο τέλος. Και τέσσερις βούλγαροι στρατιώτες οι οποίοι ποζάρουν στο λιμάνι της Βάρνας μπροστά από τα δύο πλοία. Καμάρι του εμπορικού βουλγαρικού στόλου τα πλοία αυτά. Το SS Balkan αποτελεί σε συνδυασμό με την ιστορία και τη βύθισή του το υλικό απτό νήμα το οποίο συνδέει ιστορικά τα βουλγαρικά εμπορικά ατμόπλια με το Αιγαίο Πέλαγος και αναδεικνύει ευδιάκριτα το ρόλο και το κοινό τέλος όλων των βουλγαρικών πλοίων τα οποία συνέδραμαν και ενίσχυσαν πολύπλευρα το στρατό κατοχής στην Ελλάδα κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εδώ βλέπουμε τον Balkan στα δεξιά, το πρώτο πλοίο, εδώ, στο λιμάνι της Βάρνας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι μετά τον πόλεμο και την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η Société Commerciale Bulgare μετονομάστηκε σε Navigation Maritime Bulgare και κρατικοποιήθηκε. Το 1989, μετά την αποκατάσταση της Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, η εταιρεία συνέχισε τις δραστηριότητες της με το ίδιο όνομα και εξακολουθεί να υπάρχει μέχρι σήμερα, έχοντας τη βάση της στο Primorsky Boulevard, αριθμός 1 στη Βάρνα. Έχω έρθει σε επαφή με αυτή την εταιρεία, η οποία μου έχει προσφέρει κάποια στοιχεία, κάποιες φωτογραφίες από τα αρχεία της και ορισμένα ντοκουμέντα, τα οποία κατάφερα να μεταφράσω με τη βοήθεια ενός βούλγαρου φίλου. Εδώ βλέπουμε πάλι στη Βάρνα δύο σημαντικά πλοία, τα οποία έδρασαν στο Αιγαίο, στα αριστερά το Balkan και στα δεξιά το Burgas. Το Burgas είναι το βουλγαρικό όνομα της πόλης Πύργος, της Ανατολικής Δρομηλίας. Είναι η πόλη που γεννήθηκε ο Κώστας Βάρναλης, ο λογοτέχνης. Μετά την κατάληψη της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα, ένα μεγάλο μέρος των ενισχύσεων τόσο της στρατιάς του Africa Corps στο μέτωπο της Κυριναϊκής, όσο και των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα διεκπεραιωνόταν μέσω θαλασσίων οδών, λόγω του ότι από τον πόλεμο καταστραμμένο χερσαίου, λόγω του ότι το χερσαίο οδικό δίκτυο είχε καταστραφεί από τον πόλεμο. Η έντονη έλλειψη θαλάσσιων μεταφορικών μέσων και οι συνεχείς πιεστικές πολεμικές απαιτήσεις οδήγησαν τη γερμανική ανώτατη διοίκηση ναυτικού στην ανάγκη σύναψη συμφωνιών με τη ρουμανική και τη βουλγαρική κυβέρνηση με σκοπό την άβλωση ρουμανικών πλοίων για τη μεταφορά υγρών καυσίμων, καθώς και την άβλωση βουλγαρικών πλοίων με σκοπό τη μεταφορά για ανθράκων και τις γενικές ανάγκες ανθράκευσης του γερμανικού στρατού. Οι οπομπές του Άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο ξεκινούσαν κυρίως από βουλγαρικά και ρουμανικά λιμάνια, περνούσαν τα Δαρδανέλια της ουδέτερης Τουρκίας και εξερχόμενα στο Αιγαίο συνέχισαν το ταξίδι τους μέχρι τον τελικό τους προορισμό, συνοδευόμενα από πολεμικά πλοία του Άξονα. Τα περισσότερα από τα μεταγωγικά αυτά πλοία ήταν φορτικά και δεξαμενόπλοια, τα οποία ανήκαν στους εμπορικούς στόλους της Ιταλίας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας και της Γαλλίας του Βυσί,
και τα οποία μετέφεραν κυρίως υγρά καύσιμα από τη Ρουμανία και για άνθρακες από τη Βουλγαρία. Ανάμεσα στα πλοία αυτά συγκαταλέγεται και το Μπάλκαν. Εδώ βλέπουμε μία καταχώρηση στα αρχεία τα γερμανικά, όπου αναφέρουν όλα τα στοιχεία του Μπάλκαν, το οποίο στην ουσία είχαν νοικιάσει από τη βουλγαρική κυβέρνηση. Αναφέρονται και τα ποσά, Αναφέρονται και τα ποσά. Αναφέρονται τα ποσά, αναφέρονται το μήκος, αναφέρεται τι όργανα είχε το πλοίο, δηλαδή ότι, ας πούμε, ξέρω εγώ, ένα αυτόματο σύστημα λήψης στίγματος. Και νομίζω, Δημήτρη, στην πορεία ξεκινήσαν με αρκετά μεγάλα ναύλα. Ναι, ναι, πολύ μεγάλα ναύλα. Οι Βούλγαροι έβγαλαν πολλά χρήματα από τους Γερμανούς. Πάρα πολλά χρήματα. Επειδή οι Γερμανοί δεν είχαν πλοία, όπως ανέφερα πριν, έχουμε συζητήσει και σε άλλες εκπομπές, δεν είχαν πλοία στη Μεσόγειο. Οπότε ήταν αναγκασμένοι να νοικιάζουν πλοία. Γνωρίζοντας λοιπόν οι διάφορες κυβερνήσεις, όπως η Ρουμανία ή η Βουλγαρία, ας πούμε, ότι οι Γερμανοί είναι αναγκασμένοι να τα νοικιάσουν αυτά τα πλοία. Ναι. Πλήρωναν απίστευτα ποσά. Ζητούσαν απίστευτα ποσά. Βρήκαν σε ανάγκη και ουσιαστικά ζητάγανε πολλά. Προσφορά και ζήτηση. Ναι. Δηλαδή, για να δώσω παράδειγμα, κάπου είχα διαβάσει ότι σε ένα αρχείο είχα διαβάσει ότι η πριγκίπισσα Μαρία Λουίζα, έτσι, τα πέντε ταξίδια που είχε κάνει, τα πέντε ταξίδια στήχησαν στο γερμανικό κράτος περισσότερο, μισή φορά παραπάνω από την αξία του πλοίου. Παίζανε ρόλο και οι ρήτρες που βάζαν σε περίπτωση που χαθεί και τα λοιπά. Φυσικά. Και όχι μόνο αυτό. Υπήρχαν δύο ρήτρες. Υπήρχε μία ρήτρα σε περίπτωση που χανόταν το πλοίο και μία ρήτρα, δεύτερη ρήτρα, για τα ταξίδια που δεν έκανε το πλοίο, ενώ θα μπορούσε να κάνει, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν είχε βυθιστεί. Σε σχέση με τα ισπανικά που συζητάγαμε, έχουμε αναφορές εκεί για ποσά. Έχουμε αναφορές για ποσά. Δηλαδή, θέλω να πω, δεν εννοώ τα ακριβή ποσά, αλλά γενικά φαντάζομαι ότι τα ισπανικά ήταν με πολύ μικρότερα ναύλα. Ναι, κοίταξε όμως, υπάρχει μια διαφορά στα ισπανικά. Τα ισπανικά είχαν αγοραστεί από γερμανότητες εταιρείες με ισπανική κάλυψη. Δηλαδή είχαν αγοραστεί με γερμανικά κεφάλαια. Ήταν σαν να πλήρωναν οι Γερμανοί, σαν να βάζαν ψηλό ναύλο οι Γερμανοί στον εαυτό τους. Ναι. Okay. Ενώ τα βουλγαρικά ήταν βουλγαρικά κρατικά πλοία. Συνεχίζω. Και βέβαια το ρόλο τους, αυτά που μεταφέρανε εκεί ήταν και από Ρουμανία τα κάψιμα και για άνθρακες από την Βουλγαρία, ήταν μίζουν σημασία, ας πούμε, για αυτούς, για να πληρώσουν αδρά, να φέρουν αυτά τα πράγματα. Φυσικά, το μέτωπο της Κυριακής θα είχε καταρρεύσει πιο νωρίς. Να. Αν δεν ήταν τα πλοία αυτά. Είχε και δηλαδή στρατηγική σημασία τα πλοία αυτά. Δεν μπορούσε να λειτουργήσει ο μηχανισμός αυτός αν δεν υπήρχαν αυτά τα πλοία. Δείξω ένα παράδειγμα λίγο πιο κάτω. Θα δείξω ένα παράδειγμα λίγο πιο κάτω. Okay. Θα δείξω μια φρωτοτική, θα το δεις στη φρωτοτική. Okay. Τα βουλγαρικά πλοία διεκπεραίωσαν ένα μεγάλο μέρος του θαλάσσιου ανεφοδιασμού των δυνάμεων του άξονα καθ' όλη τη διάρκεια της γερμανικής παρουσίας στο Αιγαίο. Κάποια από αυτά βυθίστηκαν εξαιτίας πολεμικών ενεργειών, κυρίως τορπιλισμών και προκρούσεων σε νάρκες, ενώ κάποια άλλα αυτοβυθίστηκαν από το γερμανικό στρατό κατά την υποχώρησή του το φθινόπωρο του 1944. Ορισμένα από τα βουλγαρικά ναυάγια εκποιήθηκαν μεταπολεμικά από τον Οργανισμό Ανέλκυσης Ναυαγίων και ανελκύστηκαν προς διάλυση, ενώ κάποια άλλα παρέμειναν στον πυθμένα του Αιγαίου, αποτελώντας μέχρι τις μέρες μας τους τελευταίους μάρτυρες της βουλγαρικής παρουσίας στον ελλαδικό χώρο κατά τον τελευταίο Μεγάλο Πόλεμο. Το μοναδικό από τα πλοία αυτά, το οποίο μέχρι σήμερα έχει εντοπιστεί, ερευνηθεί και τεκμηριωθεί, είναι το βουλγαρικό ατμόπλοιο Μπάλκαν, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος 98 με 104 περίπου μέτρα στα νότια της νήσου Λίμνου και σε απόσταση 3 περίπου ναυτικών μιλίων από τον κόλπο του Μούδρου. Εδώ βλέπουμε τον Μπάλκαν με γερμανικό στρατό, φορτωμένο, βλέπουμε ένα γερμανικό φορτηγό, ας πούμε, εδώ πάνω κλπ, στην Πάτρα. Έξω από την Πάτρα, στον Πατραϊκό.
Εδώ είναι μια πολύ όμορφη φωτογραφία του Μπάλκαν. Wow. Όπου κατευθυνόμενο από τον Κορινθιακό περνάει τη διόρυγα της Κορίνθου για να μπει στο Σαλονικό κόλπο. Το Μπάλκαν τορπιλίστηκε και βυθίστηκε στις 23 Δεκεμβρίου του 1943 από το βρετανικό υποβρύχιο Sportsman, όπως είπαμε και πριν, ενώ βρισκόταν ενταγμένο σε νεοπομπή, η οποία είχε ξεκινήσει από το Μούδρο, έχοντας ως τελικό προορισμό τον Πειραιά. Το ναυάγιο του Μπάλκαν ερευνήθηκε, τεκμηριώθηκε και τακτοποιήθηκε από μένα και τον φίλο μου Γιώργο Βανδόρο μετά από τριετή έρευνα τον Ιούνιο του 2014. Το είπαμε και πριν, αλλά εγώ δεν θα κουραστώ να το λέω, γιατί ορισμένες φορές κάποιος με ρωτάει για ένα όνομα πλοίου. Μου λέει, ποιο πλοίο είναι αυτό. Ρε φίλε, με ρωτάς, δεν μπορώ να σου πω, διότι με ρωτάς, αλλά εγώ έχω φάει χρόνια για να δω πώς το λένε. Πώς θέλεις εσύ σε 5 λεπτά να σου πω, ας πούμε, πώς το λένε αυτό το πλοίο. Επειδή τα ξέρεις απ' έξω και να γατοτάρε, φίλε. Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται να τρώει ο άλλος, ας πούμε, ξέρω, 2 χρόνια στα αρχεία για να βρει το όνομα ενός πλοίου, ας πούμε, και ξαφνικά εσύ να το θεωρείς ότι είναι αυτονόητο ότι θα σου πει, ας πούμε. Εντάξει, γιατί οι περισσότεροι φαντάζομαι γνωρίζουν ότι έχεις ενδελεχή γνώση, ας πούμε, πάνω σε αυτό. Γι' αυτό και ψάχνω. Ναι. Ο Δημήτρης θα το ξέρει, ο Δημήτρης δεν το ξέρει κανένας. Όχι, εκεί υπάρχουν και άλλοι, υπάρχουν ερευνητές. Υπάρχουν ερευνητές. Υπάρχουν και καλοί ερευνητές στην Ελλάδα. Εντάξει, απλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον από αυτό που από τις παρουσιάσεις μας και από αυτά. Όχι, στην Ελλάδα υπάρχουν καλοί ερευνητές. Μπορώ να αναφέρω δύο αμέσως, τους οποίους διαβάζω πάντα. Ο ένας είναι ο Γιώργος Καρέλας και ο άλλος είναι ο Άρης Μπιλάλης. Οι οποίοι οι δουλειές που κάνουν είναι καλές δουλειές. Είναι πολύ καλές δουλειές, τεκμηριωμένες δουλειές σε βάθος, χωρίς ανακρίβειες. Υπάρχουν καλοί ερευνητές στην Ελλάδα. Πολύ καλά έκανες και τους ανέφερες, γιατί κάποιοι μπορεί να τους γνωρίζουν σαν ονόματα. Σωστά, ναι, ναι, σωστά. Δημητρή, ναι. Καταλαβαίνω όλο αυτό που λες. Απλά να θυμίσουμε ότι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι εντοπίζουν κάποιο υποτιθέμενο ναυάγιο, το πρώτο πράγμα που έχουν στο μυαλό τους σαν την εύκολη ενδυνάμη λύση και την άμεση λύση είναι να ρωτήσουν ανθρώπους που ξέρουν ότι έχουν σκάψει όλο το αρχείο και έχουν πληροφορίες μέσα στο μυαλό οι οποίες είναι περασμένες. Ναι, ναι, εσύ, αυτό το πράγμα μου έχει τύχει αρκετές φορές, ναι. Εσύ, είναι πάρα πολλές φορές και το ξέρω και το ξέρω πολύ καλά, είναι πάρα πολλές φορές που κάθεσαι στον ελεύθερο χρόνο σου και διαβάζεις ημερολόγια και στοιχεία χωρίς να ψάχνεις κάτι απόλυτα συγκεκριμένο. Ακριβώς και μέσα έτσι, από αυτή την ανάγνωση προκύπτουν πληροφορίες. Άρα και είναι πάρα πολύ κατανοητό εσύ να νιώθεις ότι ρε παιδιά, τι με ρωτάτε, εγώ έχω φάει εδώ, έχω πιει αίμα, ας πούμε, να κάθομαι Σαββατόβραδα και Σαββατοκύριακα και καθημερινές και βράδια και ξενύχτη για να διαβάζω, για να έχω αυτές τις πληροφορίες. Αλλά απ' την άλλη θέλω να σκεφτείς ότι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν εσένα και τον Γιώργο και άλλους ανθρώπους που κάνουν πολύ σημαντική δουλειά στην Ελλάδα ως μια ουσιαστική πηγή πληροφορίας. Αυτό ισχύει. Το ΟΠΕ. Δεν είναι λοιπόν κάποιες πάντοτε κακόβουλα που παίρνουν και ρωτάνε. Απλά είναι ένας πολύ αξιόπιστος τρόπος για να πάρουν μια σειρά πληροφορίες που όχι απλά τους είναι δύσκολο. Υπό συνθήκες δεν έχουν καν τη δυνατότητα. Ναι, αυτό έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, το 2016 που ήμασταν στα 100 χρόνια της... Σαν έστειλ. 100 χρόνια των ναυαγίων της ΚΕΑΣ. Ναι. Γνώρισα τον Σελτσούκ Κολάι. Ο Σελτσούκ Κολάι είναι ένας Τούρκος ερευνητής, ο οποίος ήταν διευθυντής του Βιομηχανικού Μουσείου της Κωνσταντινούπολης, δίτης, ο οποίος ασχολείται με ναυτική ιστορία. Λοιπόν, μου είπε ότι κοντά στην Τένεδο βρήκε ένα ναυάγιο. Μου έδειξε κάποιες φωτογραφίες, εγώ γνώριζα τα ναυάγια της Τένεδου, τι έχει βυθιστεί εκεί. Είδα τις φωτογραφίες και του λέω, αυτό είναι το ναυάγιο του Ναντές. Ούτε που το έχει ακούσει ποτέ στη ζωή του. Το θετικό της υπόθεσης αυτής ήταν ότι το 2017 οργανώσαμε μια καταδυτική αποστολή στην Τένεδο και βουτήξαμε για πρώτη φορά το ναυάγιο του Ναντές, το ναυάγιο του Μάγια, μια σειρά ναυαγίων, ας πούμε, στα τουρκικά ύδατα. Ήταν η περίοδος, ήταν μάλιστα η χρονιά που βουτήξαμε και το βρετανικό υποβρύχιο Σιμούμ, το οποίο βυθίστηκε
από γερμανικές νάρκες που είχε τοποθετήσει ένα βουλγαρικό πλοίο, το Bulgaria. Η ιστορία είναι μικρές ψηφίδες που όταν τις βάλει αν καταφέρει να τις βάλει κανείς στη σωστή τους θέση, βλέπει τη γενική εικόνα και είναι σημαντικό αυτό το κομμάτι. Εδώ θέλω να δείξω κάτι. Εδώ βλέπουμε το Μπάλκαν να ξεφορτώνει στο λιμάνι του Πειραιά. Έτσι, έχει φτάσει στο λιμάνι του Πειραιά και ξεφορτώνει. Βλέπουμε μια μικρή Άκατος, η οποία συμμετείχε σε μια μικρή φλωτήλα γερμανική, η οποία επιχείρησε στο Αιγαίο κλπ. Στην επόμενη εικόνα, αυτό που λέγαμε πριν, Νίκο, βλέπουμε μια φορτωτική από αυτό το συγκεκριμένο ταξίδι, μια φορτωτική του Μπάλκαν, το οποίο αναφέρει ότι στην Τεργέστη, στις 7 Τρίτου του 42, στις 13:30 το μεσημέρι, ξεκίνησε η φόρτωση, η οποία τελείωσε στις 18 Τρίτου του 42, στις 20:30 το βράδυ. Και εδώ παίρνουμε μια γεύση του τι μετέφεραν αυτά τα πλοία. Εδώ βλέπουμε ότι... Η φόρτωση του δηλαδή τι ήταν, 11 ημέρες. Ναι, διότι μετέφερε 5 μεγάλα φορτηγά, ένα μεγάλο σάνκα βάγκεν, δύο μικρά αυτοκίνητα, ένα σλέπα, πώς το λέμε το σλέπα στα ελληνικά, κάτι που το σέρνει τέλος πάντων το αυτοκίνητο από πίσω. Ριμούλκα. Μια ριμούλκα. 7 βαριά αυτοκίνητα. Τρία φορτηγά, από... προφανώς. Ναι, όχι, βαριά αυτοκίνητα. Αυτά πρέπει να ήταν θωρακισμένα φορτηγά. Θωρακισμένα αυτοκίνητα. Ίσως και ελπιστικοφόρα. Ναι. Έφερε 3 αποβατηγά στην κουβέρτα του. Έφερε ένα μικρό τάνκερ με το οποίο είχε πάνω έναν προβολέα, 20 ειδικά μικρά αυτοκίνητα, πώς το λένε, σαν κρισκράφτ, με ένα γρήγορο πλοίο κλπ. Εκτός αυτού είχε 4 φλακ αντιεροπορικά των 8,8 χιλιοστών, 2 φλακ των 2 χιλιοστών, 3 ποδήλατα κλπ. Και εδώ πέρα αναφέρονται οι μονάδες για τα άτομα που μετέφερε. 9 άτομα από αυτή τη μονάδα, 15 άτομα από κάποια ομοχειρία αντιεροπορικών κλπ. Δηλαδή βλέπεις ότι από τη φορτωτική, ας πούμε, του πλοίου, ότι τι ρόλο έπαιζε και το γερμανικό στρατό κατοχής το φορτίο που μετέφερε. Χωρίς αυτά τα υλικά και χωρίς τους άνδρες που μετέφερε, δεν υπήρχε δυνατότητα να σταθεί η πολεμική μηχανή γερμανική. Όχι, όχι, όχι. Φυσικά. Γι' αυτό και ήταν στόχος τελικά. Ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς, βέβαια. Τη 13η Δεκεμβρίου του 1943 το ατμόβλιο Μπάλκαν αναχώρησε από τη Βάρνα έμφορτο με 2.120 τόνους για άνθρακες υπό τις διαταγές του κυβερνήτη του, πλοίαρχου του Βουλγαρικού Εμπορικού Ναυτικού Ιβαν Στάντσεφ, τον οποίο το βλέπουμε εδώ σε φωτογραφία μεταπολεμική. Είναι ο τελευταίος πλοίαρχος του Μπάλκαν, ο Ιβαν Στάντσεφ, και με αρχιμηχανικό τον Γκέρασιμ Στάρτσεφ, που το βλέπουμε στη φωτογραφία εδώ, και 27 μελές βουλγαρικό πλήρωμα, έχοντας ως τελικό προορισμό τον Πειραιά, όπου οι ανάγκες ανθράκευσης του γερμανικού στρατού ήταν ιδιαίτερα επίγουσες. Από το Σεπτέμβριο του 1943, η έλλειψη καυσίμων, ειδικά για ανθράκων, καθιστούσε την κίνηση των γερμανικών πλοίων άκρως προβληματική. Μετά την άφηξή του στο Μούδρο, το Μπάλκαν παρέμεινε αγκυροβολημένο στον κόλπο, περιμένοντας την έλευση προστατευτικών πλοίων, τα οποία θα το συνόδευαν με την απαιτούσα ασφάλεια ως το τελικό του προορισμό, το λιμάνι του Πειραιά. Την 22 Δεκεμβρίου του 1943, το γερμανικό ναυαρχείο Αιγαίου εξέδωσε διαταγή με το κωδικό όνομα Μπρούμερ για τη σύσταση νεοπομπής με σκοπό τη συνοδεία του Μπάλκαν από το Μούδρο στον Πειραιά.
Η έντονη έλλειψη γιαθράκων είχε οδηγήσει την Kriegsmarine στην αναδιοργάνωση της προστασίας των υιοπομπών της, η οποία καθοριζόταν από το μεταφερόμενο φορτίο. Ο γιάνθρακας εκείνο το διάστημα ήταν το πιο πολύτιμο φορτίο για τη Wehrmacht, για τον γερμανικό στρατό. Διότι με αυτό μπορούσε να κινήσει τα πλοία του. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Την αρχηγία της νεοπομπής ανέλαβε ο διοικητής της ένατης φλωτήλας τορπιλοβόλων, αντιπλήρωρος Walter Ρίντε, ο οποίος επέβαινε στο αντιτορπιλικό ΤΑΦ-Α 15, το οποίο βλέπουμε εδώ στο βάθος, το οποίο δεν ήταν άλλο από το πρώην ιταλικό Francesco Crispi. Το Francesco Crispi ήταν ένα αντιτορπιλικό του ιταλικού ναυτικού, το οποίο το κατέλαβαν οι Γερμανοί μετά την ιταλική συνδικαιολόγηση στις 8 Σεπτεμβρίου του 1943 και το ένταξαν σαν τορπιλοβόλο στο δικό του στόλο, στην ένατη φλωτήλα, ένατη γερμανική φλωτήλα τορπιλοβόλων. Κατά τη διάρκεια της εξόδου από τον κόλπο, εδώ βλέπουμε ότι αυτή είναι μια καταχώρηση, αυτό που είναι στο κόκκινο, από τον ναυτικό διοικητή Μούδρου Λίμνου, όπου αναφέρει ότι στις 23.12 το πρωί πραγματοποιήθηκε το Μπάλκαν συνοδευόμενο από τα συνοδευτικά πλοία ΤΑΦ-Α15, L211 και S54, βγήκε από το Μούδρο. Πραγματοποιήθηκε γνώριζαν ότι υπήρχε υποβρύχιο στην περιοχή, συμμαχικό υποβρύχιο στην περιοχή και πραγματοποίησαν μία ανθυποβρυχιακή επιχείρηση για να συνεχίσουν την πορεία τους. Στις 10.30 το πρωί, σε απόσταση 3,5 ναυτικά μίλια νότια από το ακροτήριο Κόμπι, θα το δούμε στη συνέχεια που βρίσκεται αυτό, το ατμόπλοιο Μπάλκαν βλήθηκε από τορπίλες και βυθίστηκε. Από λοιπόν, εδώ πέρα γράφει ότι κατά τη διάρκεια της εξόδου από τον κόλπο υπερίπτατο τρία αεροσκάφη Αράντο, πραγματοποιώντας αντιπορυγιακή περιπολία, τα οποία συνόδευαν την ιοπομπή. Και αφότου το πλοίο έλαβε 257 μοίρες, δέχτηκε τορπίλη τον Μπάλκαν, εξαπέλυσε μια λευκή φωτοβολίδα προς την αριστερή πλευρά του. Αμέσως μετά έγιναν ορατοί στην αριστερή του πλευρά δύο τεράστιοι πίθακες εκρήξεων, που σημαίνει ότι δύο τορπίλες έπληξαν τον Μπάλκαν και βυθίστηκε. Το Μπάλκαν χτυπήθηκε σε οξία γωνία στα δευτερόπριμα, σε 13 μοίρες γωνία, και σύμφωνα με αναφορά του γερμανικού συνοδού πλοιάρχου Μούλερ, μια τορπίλη προσέβαλε το πλοίο στα δευτερόπριμα, μία στο μεσοκάραβο και μία πέρασε εμπρός από την πλώρη χωρίς να βρει το στόχο. Δηλαδή υπήρξε δέσμη τορπιλών, μία δέσμη από τρεις τορπίλες, οι οποίες δύο βρήκαν το στόχο τους. Το πλοίο έχει βληθεί στην αριστερή πλευρά. Τα οποία έχουμε υλικό αργότερα στην υποβρύχια. Δεν έχω υλικό να δείξω, αλλά έχουμε δει το σημείο που χτύπησε στην Πρίμνη. Okay. Στη φωτογραφία αυτή βλέπουμε τον Μπάλκαν να έχει βληθεί και να βγαίνουν καπνοί από το πλοίο. Είναι λίγο πριν τη βύθιση. Μάλιστα στα αριστερά διακρίνεται το ακροτήριο της Αγίας Ειρήνης. Το Μπάλκαν βυθίστηκε από τορπιλική επίθεση του Βρετανικού υποβρυχίου Sportsman με κυβερνήτη τον Lieutenant Richard Gatehouse, το οποίο καραδοκούσε σε βάθος περισκοπίου από τις 6:04 λεπτά της 23ης Δεκεμβρίου του 1943 έξω από τον κόλπο του Μούδρου.
Ο Gatehouse, αφού παρακολούθησε την προσπάθεια εντόπισης του υποβρυχίου από το TAF Α15, το γερμανικό, γιατί όπως είπα πριν, πραγματοποίησαν μια διποβρυχιακή επιχείρηση, γιατί γνώρισαν ότι επιχειρούσε συμμαχικό υποβρύχιο στην περιοχή, διέκρινε στο τέλος την ερχόμενη νιοποπή, η οποία αναχωρούσε από τον κόλπο του Μούδρου. Η καταχώρηση της επίθεσης στο ημερολόγιο πολέμου του Sportsman από τον κυβερνήτη του Richard Gatehouse περιγράφεται ως εξής. 23 Δεκεμβρίου. Δεν ξέρω αν μπορεί να διαβάσει κανείς. Το αφηγούμε εδώ πέρα. 10:35. Ένα εμπορικό πλοίο έγινε ορατό εξερχόμενο από το λιμάνι του Μούδρου. Το μεγαλύτερό μου πρόβλημα ήταν να εκτιμήσω ποια πορεία θα ακολουθούσε μετά την έξοδό του, ανατολική ή δυτική. Βρισκόμουν ένα περίπου ναυτικό μίλι νότια της νοητής γραμμής που συνδέει την ίσο Καστρί με το ακροτήριο Αγία Ειρήνη και στη μέση ακριβώς της εισόδου του κόλπου. Και τον λόγο αυτό παράλλαξα στις 180 μοίρες, έτσι ώστε να μην επηρεάσουν τη θέση μου τυχόν αλλαγές της πορείας του. Πήρε χρόνο μέχρι το πλοίο να εξέλθει από το λιμάνι του Μούδρου και αυτό δεν συνέβη πριν τις 10:52, όπου εξερχόμενο από τον κόλπο ακολούθησε πορεία 158 μοιρών. Το αντιτορπιλικό έπλεε μπροστά από αυτό, ενώ ένα εξοπλισμένο πλοιάριο βρισκόταν στην αριστερή του πλευρά και τρία υδροπλάνα ράντο υπερίπτωτο από πάνω τους. Ο στόχος δεν είχε δείξει ακόμα δείγμα του ποια πορεία θα ακολουθούσε και έτσι άρχισα κατά τις 11:08 να αναστρέφω προς τα δυτικά, θεωρώντας ότι θα κατευθυνόταν ανατολικά. Θα πρέπει να πούμε ότι υπήρχε ανάμεσα στην συμμαχική επιχειρησιακή ώρα και τη γερμανική επιχειρησιακή ώρα μία ώρα διαφορά. Δηλαδή 11 η ώρα βρετανική ήταν 10 ώρα γερμανική. 11:16. Ο στόχος άρχισε να αναστρέφει ακολουθώντας πορεία 183 μοιρών και αμέσως υπέθεσα ότι θα κατευθυνόταν προς τα δυτικά. Ανέστρεψα δεξιά στις 280 μοίρες με έγκληση 80 μοιρών. Πλησίαζα αρκετά. 11:23. Έστρεψα σε γωνία 60 μοιρών, καθώς η πραγματική διόπτευση του στόχου παρέμεινε σταθερή. Μετά την αποπεράτωση της επίθεσης, διαπίστωσα ότι ο στόχος είχε αποκλίνει από το μέρος μου. Άλλαξα πορεία, στρέφοντας με κλειστή γωνία προς τα αριστερά. Ανέστρεψα αμέσως στο τιμόνι και στις 11:30 εξαπέλυσα τρεις τορπίλες σε δέσμη, η οποία κάλυπτε το 1 και τα 2 τρίτα του μεγέθους του στόχου. Γωνία βολής 3,5 μοίρες. Απόσταση στόχου 1.200 γιάρδες. Είχα σκοπό να παραμείνω και να δω τα αποτελέσματα, καθώς είχα τοποθετήσει στις τορπίλες μαγνητικούς πυροκροτητές. 11:31. Ο στόχος εκτόξευσε λευκή φωτοβολίδα. Κατέβασα το περισκόπιο και την ίδια στιγμή έγινε αντιληπτή μια έκρηξη, η οποία φανέρωσε ότι η απόσταση βολής της τορπίλης ήταν 1.600 γιάρδες. Η έκρηξη πραγματοποιήθηκε μετά από 1 λεπτό και 5 δεύτερα από τη στιγμή που εκτοξεύτηκε η τορπίλη. Το τριμάρισμα του υποβρυχίου είχε τη στιγμή εκείνη διαταραχθεί και έτσι το μόνο που κατάφερα να δω από τη διόπτευση του στόχου πριν καταδυθώ ήταν λίγος καπνός. Εδώ βλέπουμε τη Λίμνο. Ένα χάρτη της Λίμνου. Και στα νότια βλέπουμε ένα κόκκινο X, είναι το σημείο που έχει βυθιστεί τον Μπάλκαν. Κατά τη βύθιση του Μπάλκαν υπήρξαν 4 απώλειες. Τα υπόλοιπα μέλη του βουλγαρικού πληρώματος συνελέφθηκαν από το TAF-15 και τα άλλα συνοδευτικά πλοία και μεταφέρθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί τα μέλη του πληρώματος του Μπάλκαν συνέχισαν οδικά για τη Σόφια, όπου έφτασαν την 25η 12 του 1943, ανήμερα Χριστούγεννα. Μετά τη βύθιση του Μπάλκαν και την απώλεια του φορτίου του, η έλλειψη γιανθράκων αποτέλεσε ένα μείζον πρόβλημα για τον γερμανικό στρατό. Τα λίγα στο Αιγαίο εναπομείναντα καΐκια στάλθηκαν τις επόμενες ημέρες στη Μαύρη Θάλασσα και ανέλαβαν να εξυπηρετήσουν για μερικές εβδομάδες την ανθράκευση της καταρρεύουσας γερμανικής πολεμικής μηχανής, η οποία σε λιγότερο από ένα χρόνο θα ήταν αναγκασμένη να εγκαταλείψει αν επιστρεπτεί την Ελλάδα. Κάτι άλλο που θέλω να πω είναι ότι στο χάρτη αυτόν βλέπουμε τον κόλπο του Μούδρου. Ο κόλπος του Μούδρου είναι ένας από τους 4 μεγαλύτερους φυσικούς λιμένες στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Είναι ο κόλπος του Μούδρου,
Είναι το Λακί στην Λέρο, είναι ο Αδάμαντας στη Μήλο και είναι ο κόλπος της Σούδας στην Κρήτη. Είναι οι τέσσερις μεγάλοι κόλποι του ελληνικού αρχιπελάγους. Ο κόλπος της Μήλου έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στην ελληνική ιστορία, στην νεότερη ελληνική ιστορία, καθώς ήταν ο κόλπος από τον οποίο ξεκίνησε, μάλλον όρισε ως ορμητήριό του το ελληνικό πολεμικό ναυτικό με τον Γεώργιο Σαβέροφ και τον ελληνικό στόλο στον πρώτο και τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Από εκεί ξεκίνησε το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Κόλπος της Λίμνου. Ο κόλπος του Μούδρου. Του Μούδρου. Μπράβο, του Μούδρου. Στη Λίμνο, πολύ σωστά. Στη Λίμνο. Ο Ναύαρχος Κουντουριώτης είχε τη βάση του στο κόλπο του Μούδρου, στη Λίμνο. Από εκεί πραγματοποιήθηκε η απελευθέρωση της Ύμβρου και η απελευθέρωση της Τενέδου. Από εκεί απελευθερώθηκαν τα ελληνικά νησιά, η Χίος, η Σάμος και τα υπόλοιπα νησιά του Αρχιπελάγους. Και στους δύο Βαλκανικούς πολέμους, αλλά και στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Μούδρος έπαιξε σημαντικό ρόλο και τον ίδιο ρόλο έπαιξε και στο δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί όσα πλοία ερχόντουσαν από τη Μαύρη Θάλασσα, η πρώτη στάση που έκαναν ήταν στο Μούδρο, τα πλοία του Άξονα. Για να δείξω μια μικρή εικόνα, για να πάρει όσοι μας παρακολουθούν, για να πάρουν μια ιδέα πώς λειτουργήσε ο Μούδρος, ο κόλπος του Μούδρου κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, βλέπουμε αυτή την εικόνα. Αυτός είναι ο κόλπος του Μούδρου και αυτά πολύ είναι... Πολύ τράφικ. Και είναι τα συμμαχικά πλοία μέσα στον κόλπο του Μούδρου κατά τον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όσες φωτογραφίες υπάρχουν του Britannic, τα 90% των φωτογραφιών που έχουμε από το Britannic είναι τραβηγμένο στον κόλπο του Μούδρου. Ναι. Εσύ, βλέπει κανείς τα πλοία που έχουν μαζευτεί, το τι γινόταν εκεί. Μέχρι σήμερα είχαμε πάει σε μια κατάδυση με τον, δεν ξέρω να το θυμάσαι ο Γιώργο, που είχαμε κάνει μια κατάδυση με τον Θοδωρή. Όλος ο κόλπος είναι γεμάτος από μπουκάλια με ρωσικά γράμματα, από ρώσικα πλοία που ήταν εκεί, με γαλλικά. Μπουκάλια τα οποία φυσικά τελειώνουν με αγγλικά, δηλαδή από μινάρια από το πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλος ο κόλπος, όλος ο βυθός είναι σπαρμένος με τέτοιου είδους υπολείμματα. Ιστορικά σκουπίδια. Ιστορικά σκουπίδια. Εδώ βλέπουμε μια προπολεμική φωτογραφία του Μούδρου. Το χωριό, ο Μούδρος, όπως ήταν τότε. Και εδώ μπαίνουμε στο κομμάτι που θα μας πει ο Γιώργος πάρα πολλά πράγματα, διότι εδώ είναι πάλι ο κόλπος του Μούδρου και η προετοιμασία για την πρώτη βουτιά στο Μπάλκαν. Ναι. Όπως βλέπετε, το σετάρισμα το οποίο είχαμε, όπως είχε αναφερθεί και νωρίτερα, είχαμε χρησιμοποιήσει για να κάνουμε αυτή τη βουτιά, ήταν διπλές εικοσάρες. Η βουτιά αυτή έγινε με ανοιχτό κύκλωμα. Εγώ, παρόλο που εκείνη την εποχή και είχα στην ιδιοκτησία μου rebreather, απλά επειδή είχα κάνει αλλαγή στη συσκευή, θεώρησα ότι οι ώρες και η εμπειρία που είχα για ένα τέτοιο είδος βουτιάς χρησιμοποιώντας το rebreather δεν ήταν επαρκής. Γι' αυτό λοιπόν και επέλεξα να γυρίσω στο παλιό γνώριμο ανοιχτό κύκλωμα για τη συγκεκριμένη αποστολή και μαζί με τον Δημήτρη. Χρησιμοποίησαμε λοιπόν διπλές εικοσάρες καλά πιεσμένες στο περιουσιακό του όριο, 2.30-2.35 bar, με 12.65, αν το θυμάμαι καλά. Yeah. Και ένα επιπλέον μπουκάλι μείγματος βυθού, επίσης 12.65, όπου ήταν και το πρώτο το οποίο ουσιαστικά χρησιμοποιήσαμε. Και μετά τρία μείγματα αποσυμπίεσης, όλα αυτά το 1.21.35, 1.50.25 και καθαρό οξυγόνο. Όλα αυτά μαζί με τα σκούτερ μας είναι παραταγμένα, μπροστά από πίσω ίσα που αχνοφαίνεται το σκάφος του Θοδωρή, το οποίο μας είχε διαθέσει και είχαμε χρησιμοποιήσει για αυτές τις καταδύσεις. Ένα αρκετά μεγάλο, νομίζω ότι ήταν 7,5 μέτρα. Το οποίο παρόλα αυτά ήταν τίγκα γεμάτο στον εξοπλισμό, δηλαδή οριακά χωράνε όλα. Και νομίζω δεξιά διακρίνουμε ένα από τα δικά μας, αυτά να τα θυμάμαι καλά. Τα έρματα που χρησιμοποιήσαμε για το πόντισμα. Ναι, ναι. Πολύ σωστό. Ναι. Αριστερά φέρεται η σημαδούρα.
η οποία χρησιμοποιήσαμε για την επιφάνεια και είμαστε στη φάση προετοιμασίας. Ναι. Προκαταρτικούς ελέγχους, στήσιμο φιαλών. Εδώ είμαστε φορτωμένοι. Η φωτογραφία είναι από το φίλο μας τον Αντώνη, τον λεγόμενο Ζαργάνα, ο οποίος είχε έρθει και με το δικό του σκάφος, λειτουργώντας επικουρικά, για να μας βοηθήσει σε κάποια από τις βουκίες, αν το θυμάμαι καλά, από εκείνη τραβηγμένη φωτογραφία. Σωστά. Και εδώ είμαστε με τις στεγανές φορεμένες, τον εξοπλισμό στημένο, τους προκαταρτικούς ελέγχους έτοιμους, εν πλώ, για να ρίξουμε την γραμμή καθόδου και να ξεκινήσουμε. Εδώ έχω στο να τιμόνι πω φαίνεται, στο τιμόνι, στην προηγούμενη φωτογραφία, φαίνεται ο Θοδωρής ο Πατσέλης, ο οποίος ήταν και ο ιδιοκτήτης ακριβώς του καταδικού κέντρου και του σκάφους με το καπέλο. Μορφή μεγάλη. Ναι. Εδώ θέλω να πω εγώ 2-3 πράγματα. Φυσικά. Αναφέρθηκα πριν στο ακροτήριο Κόμπι. Αυτό είναι το ακροτήριο Κόμπι. Είναι ένας βράχος και από κάτω είναι ανοιχτό πέλαγος. Άσχημες, δύσκολες θάλασσες εκεί, δύσκολες θάλασσες. Έχει ένα φάρο εδώ πάνω. Και είναι το πρώτο πράγμα που βλέπει κανείς μπαίνοντας στην αριστερή μεριά, μπαίνοντας στον κόλπο του Μούδρου. Βγαίνοντας φυσικά δεξιά. Ωραία, εδώ διακρίνεται ο Δημήτρης δεξιά με τις λευκές βουκάλες. Μισό, πες κάτι, Γιώργο, πες κάτι για τον καιρό. Ο καιρός. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα εγώ στη Λίμνο. Όλα αυτά τα χρόνια που έχουμε πάει, τις τρεις φορές που κάναμε τις επιχειρήσεις, συν επίσης κάποιο χρόνο που πέρασα εγώ στη Λίμνο κάνοντας μαθήματα στο καταδικό κέντρο του Θοδωρή, γιατί τα περισσότερα από τα παιδιά εμπνευστήκαν πολύ αυτήν την ιστορία και ασχοληθήκαν με την τεχνική κατάδυση, τουλάχιστον για εκείνη την περίοδο. Δεν είχαμε ξαναπετύχει τέτοιο καιρό. Ο καιρός που έκανε εκείνες τις μέρες που κάναμε τις βουκιές ήταν κατά κάποιο τρόπο μια επιβράβευση της επιμονής. Δηλαδή, εντάξει, άντε, με έχετε τρελάνει, πάρτε αυτές τις βουκιές, μπας και με αφήσετε ήσυχο. Όποιος θα κανονίζει αυτά. Φέρετε λοιπόν δεξιά. Ακούω, Δημήτρη, ακούω, Νίκο. Νίκο. Και μη ζητήσετε άλλες. Ναι. Ρε, τώρα εσύ, γιατί είστε τόσο μακριά από τις μαύρες. Είπαμε να το γλαιτήσουμε, ρε Σιβαρδάκα. Δεν υπήρχε κανένας ιδιαίτερος λόγος να ανακοινηθούμε φοβερά. Δηλαδή, ρίξαμε τα τσαμαδούρια. Τσεκάραμε ότι η γραμμή ήταν ακριβώς πάνω από το ναυάγιο. Χτύπησε δηλαδή το fish finder. Βρέθηκε να αναγράφει τη γραμμή του ναυαγίου. Οπότε μετά πάρα πολύ χαλαρά, ντυθήκαμε, φορέσαμε εξοπλισμό, πέσαμε από το πλάι με πολύ μεγάλη άνεση, πήραμε τα μπουκάλια πάνω μας. Είχε ρεύμα επιφάνεια. Καθόλου, τίποτα. Φύγαμε σκουτεράδα, τύπου τυρουλά. Ναι, πήγαμε πολύ χαλαρά. Μην ξεχνάς, Νίκο, ότι στην περίπτωση αυτή παίζουν υποξικά πρωτόκολλα, έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό λέω. Και φαντάσου δηλαδή ότι αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, ξεκινάς με το πιντάρι, δεν θυμείτε μέχρι το 9 ή όχι, δε, πώς θα κάνω. Όχι, 21-35, εντάξει. Okay. Απλά αν θυμάμαι καλά ήταν τόσο ήρεμα τα πράγματα και οι συνθήκες επιφανείας, όπου πριν φτάσουμε στην ουσία στη σημαδούρα, απλά με τη διόπτευση έχοντας τη σημαδούρα ξέρω, στα 5-6 μέτρα, βυθιστήκαμε, φύγαμε με τα σκούτερ. Ναι. Και ουσιαστικά σκάσαμε στο σκηνή στα 5 μέτρα βάθος. Ήταν τόσο ελεγχόμενα τα πράγματα. Πολύ, πολύ, πολύ καλές συνθήκες. Λοιπόν, εδώ μετά με τις κίτρινες κοσάρες είναι ο Γιώργος Βανδόρος. Φαίνονται δύο αέρια αποσυμπίεσης κοτσαρισμένα στολής του D-Ring πίσω. Είναι ένα οξυγόνο, ναι, και ένα 21-35. Πολύ σωστά. Η διάταξη των φιαλών γενικώς ήταν, όπως πολύ σωστά ξεκίνησα, λέει ο Δημήτρης, μία φιάλη με bottom stage στο κάτω αριστερό μέρος, αν το θυμάμαι καλά, αυτή είναι η λογική δηλαδή, όπου ήταν και το πρώτο μείγμα το οποίο χρησιμοποίησαμε να αναπνέουμε. Και κάποια στιγμή με το που φτάσαμε στο ναυάγιο το χρησιμοποίησαμε σχεδόν όλο, οπότε το στείλαμε πίσω και κάναμε το λεγόμενο rotation να έρθει το επόμενο μείγμα μπροστά. Από πάνω του ήταν το 50, και αυτό γιατί είναι λίγο βαρύτερο, οπότε βοηθάει το μπουκάλι να κάτσει σωστά
και γενικώς να μην κοπανάει και να μην χτυπάει. Και πίσω ήταν το 21-35 μαζί με το οξυγόνο, όπου τα δύο αυτά μπουκάλια ψιλοεξουδετερώνει και όλα στο ένα το άλλο την πλευστότητά του και δεν γίνονται άγκυρα. Το 21-35 δηλαδή είναι λίγο πιο ελαφρύ, ψιλοπαρασέρνει και το οξυγόνο, τα κλιπάρεις και στο πίσω μέρος και τραβιούνται λίγο προς τα πάνω για να... αυτή είναι μια προσέγγιση που εμείς χρησιμοποίησαμε. Φυσικά okay, θα πρέπει να πω ότι ο Γιώργος ο Βανδώρος ήταν απίστευτα συνεργάσιμος σε αυτές τις βουτιές, διότι δέχτηκε να ακολουθήσουν GUE πρωτόκολλα. Ναι, κοίταξε, η κατάδυση είναι μια διεθνής γλώσσα. Δηλαδή, αν τελικά το αποτέλεσμα εξυπηρετεί το σκοπό και έχει μια σωστή πρακτική, όλα καλά. Δεν το δέχτηκα απλά με ζόρι. Για μένα ήταν και μια πολύτιμη εμπειρία, την οποία έμαθα και χρησιμοποιώ. Ακριβώς. Εδώ πέρα είναι η πρώτη φωτογραφία του ναυαγίου, στα 92-93 μέτρα βάθος. Ρε εσείς, τι ορατότητα είναι. Ο γάτος πρέπει να τα έχει σπάσει όλα, έτσι. Ο γάτος, ναι, έχει μείνει μόνος όλη μέρα σήμερα και τώρα ασχολείται με τα ναυάγια. Βάλ' τον να παρουσιάσει το ναυάγιο, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Ναι. Ο Ερμάκος. Προσπαθώ να τον παρασύρω με ένα λέιζερ. Αλλά δεν δουλεύει. Βαρδάκα, τι είπες. Εδώ είστε 94. Ναι, 93-94 μέτρα. Καλά, τρομερή ορατότητα. Ναι. Έχει. Και είναι η πλώρη, είναι η πλώρη του πλοίου. Να. Βέβαια, θα πρέπει να πω ότι το ναυάγιο δεν έχει καθόλου αλλιευτικά εργαλεία. Είναι τελείως καθαρό το ναυάγιο. Το μόνο που έχει είναι βένθος. Ναι, αυτό που σου είπα και χθες πήρα φωτογραφίες. Απίστευτο, ναι. Καθαρό. Ναι. Μα νομίζω ότι από τις συζητήσεις που είχαμε κάνει και εκεί και με τους ντόπιους και με τον Θοδωρή και με κάποιους άλλους, γενικώς τους στόχους αυτούς που τους είχαν αναγνωρίσει ως στόχους που ψαρεύανε και όχι για το τι ακριβώς ήταν κάτω, είχαν στο μυαλό τους ότι κάποιο ναυάγιο είναι, αλλά χωρίς να ξέρουν ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ναι. Οι ψαράδες περιοχής εκεί δεν χρησιμοποιούν ιδιαίτερα βαριά αλληλευτικά εργαλεία. Δηλαδή, ως επί το πλείστον, ψαρεύουν ένα-ένα τα... Σπάστα γάτε, σπάστα. Χρειάζεται όπως κάτι καλυμαβάν πριν το σπίτι μετακομίσει. Θέλεις να το πάρεις αγκαλιά. Θέλεις να το πάρεις αγκαλιά το γάτο, γιατί τα έχει παίξει. Αν τον πάρω αγκαλιά το γάτο, επειδή είναι ο δικός μου γάτος, δεν θα μείνω ούτε εγώ όρθιος, ούτε εσείς, ούτε υπολογιστής. Πολλά καλά. Προχωράμε. Πάμε λοιπόν. Εδώ, Γιώργο, θέλεις να πεις κάτι? Ναι, εδώ φέραμε εγώ πίσω. Είναι πάλι μια διαφορετική εικόνα της πλώρης. Η πλώρη είναι καλά, δεν το βλέπω. Πλώρη, αλλά έχει κάτι ακόμα. Πριν όμως, θέλω να αναφερθώ σε αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, στο 21-35, πώς κάθεται το 21-35 πίσω, ναι, και πώς κάθεται από κάτω το οξυγόνο. Ναι, ναι. Το συγκρατεί. Το συγκρατεί. Λειτουργεί σαν πλωτήρας. Ναι. Αυτό το πράγμα εδώ πέρα που βλέπουμε εδώ, με αυτή τη βάση από κάτω, και αυτό, δεν ξέρω αν το ποντίκι μου διακρίνεται, ένα μακρόστενο που φαίνεται αυτό, αυτό είναι ένα πυροβόλο. Μπράβο, ναι, το έχουμε δει και θα το δούμε σε άλλη φωτογραφία. Λοιπόν, για να δούμε ακριβώς ποιο κομμάτι είναι αυτό που βλέπουμε εδώ, αυτή η βάση, με το πυροβόλο επάνω, χρησιμοποιώ μια φωτογραφία από αυτές που έδειξα πιο πριν και στο κόκκινο πλαίσιο θα δούμε αυτό ακριβώς το σημείο. Το οποίο βέβαια το βλέπουμε από πρίμνη προς πλώρη, σωστά? Από πρίμνη προς πλώρη. Τα άλμπουρα, τα κατάρτια του πλοίου έχουν πέσει, τα πλωριά. Αλλά αυτό που φαίνεται πάνω σε αυτή τη βάση ήταν αυτό εδώ. Είναι αυτό εδώ που σε ένα σημείο έχει καταρρεύσει. Το οποίο την εποχή της βύθισης είχε τοποθετημένο οπλικό σύστημα. Ναι. Θα το δούμε σε λίγο. Αυτό εδώ. Εδώ πέρα βλέπουμε το πυροβόλο ακριβώς. Ναι. Αυτό εδώ είναι το πυροβόλο του. Λοιπόν, αυτό που μου κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση με αυτό το ναυάγιο και το ξαναθυμήθηκα τώρα βλέποντας φωτογραφίες, είναι ότι παρόλο που είναι επικαλυμμένο όλο με ζωή, θα δείτε σε κάποια σημεία τα οποία για λόγο τον οποίο δεν μπορώ να είμαι σίγουρος, ή κάτι το πέρασε, κάτι το όξε, ή κάτι το τραβήχτηκε, έχουν αποκαλυφθεί τμήματα του μεταλλικού σκελετού του ναυαγίου, τα οποία έχουν βέβαια τη σκουριά τους πάνω, αλλά φαίνονται ατόφια. Λες και έχει καθαριστεί, το βλέπετε πως είναι. Ναι, ναι.
στον δεξιό κομμάτι. Εκεί τι είναι αυτό, εσύ, το σκουριασμένο τμήμα. Αυτό είναι σκουριασμένο τμήμα, αλλά αυτό εδώ πέρα είναι μία θέση, είναι σαν κυβότιο στο οποίο έφασαν πυρομαχικά. Ναι, ναι, προφανώς τοποθετούσαν τις οβίδες έτοιμες για να τοποθετηθούν. Ναι. Ναι. Εδώ βλέπουμε το πυροβόλο από πάνω σε μία φωτογραφία, όπου φαίνεται τελείως διακριτά ο χώρος που βρισκόταν, όπως και εδώ, ακόμα καλύτερα. Απίστευτη διάβγεια, Νίκο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Παρατώντας πολύ καλές. Τι λάκα μου κάνεις. Πολύ καλές. Κόσμημα. Εδώ πέρα σκουτάρουμε πάνω από την πλώρη. Με τα κατάρτια που έχουν πέσει, ακριβώς. Ακριβώς. Με τα κατάρτια που έχουν πέσει. Εδώ είναι ο Γιώργος, ο οποίος κατευθύνεται από την πλώρη προς το Μεσοκάραβο. Οι βουτιές που κάναμε είχαν όλες ένα μέσο βάθος 90 περίπου μέτρα, 90-92 μέτρα. Η αποσυμπίεση δηλαδή, το βάθος που χρησιμοποιήσαμε σαν βάθος αποσυμπίεσης, σαν μέσο βάθος, ήταν τα 92 μέτρα. Σύμφωνα με τα 92 μέτρα και την ώρα βυθού, κάναμε και τις αποσυμπίεσεις. Μεγάλες αποσυμπίεσεις. Πόσο bottom time κάνατε, γιατί είναι και ερώτημα του Νίκου. Ναι, αν θυμάμαι ήταν 25 λεπτά, Γιώργο, δεν ήταν. 25 λεπτά, ναι. 25. Είχαμε προγραμματισμένα και σενάριο για 30, αλλά δεν νομίζω ότι κάτσαμε παραπάνω ποτέ από 25. 25 λεπτά, 26 λεπτά, κάπου εκεί. Ναι. Θα πρέπει να πω ότι στην πλώρη, η πλώρη, το βαθύτερο κομμάτι, το βαθύτερο σημείο της πλώρης είναι 98 μέτρα. Το βαθύτερο σημείο της πλώρης είναι 98, της πρίμνης είναι κάτω από τα 100 μέτρα. Πρέπει να είναι 102-103 από εκεί. Στο οποίο δεν κατεβήκαμε σε κανένα σημείο. Γιατί δεν σχεδιάσατε να πάτε κάτω από το ντεκ, πήγατε εκεί που έσκασε τορπίλη. Αυτή είδαμε την κατεστραμμένη πρίμνη από την αριστερή μεριά του πλοίου, όπου φαίνεται η καταστροφή. Φαίνεται το σημείο που έχει καταρρεύσει, που έφαγε την τορπίλη το πλοίο. Την τορπίλη που έφαγε στο Μεσοκάραβο από την αριστερή μεριά, δεν κατεβήκαμε στο σημείο αυτό, δεν το είδαμε. Απλά να θυμίσω, να πω ότι τέλος πάντων, ότι 25 λεπτά σε ένα τέτοιο ναυάγιο δεν είναι και πάρα πολύ χρόνο. Είναι μάλλον αρκετός χρόνος, αλλά είναι τόσα πολλά τα πράγματα τα οποία έχεις να δεις, είναι τόσες πολλές εικόνες που ενδεχομένως θες να αποτυπώσεις, όπου δεν σου φεύγουν πράγματα. Δηλαδή, 25 λεπτών είναι λίγο. Ναι, να πούμε ότι τα 25, έχει κάνει και κανένα 5 λεπτό, 6 λεπτό να πας κάτω, έτσι. Ναι. Φυσικά. 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 Αν και τη βουτιά που κάναμε, την κάναμε με τα σκούτερ προς τα κάτω. Εντάξει. Ναι, ναι, φύγαμε αεροπορία. Εδώ και όλα στη φωτογραφία έχουμε ήδη κάνει την αλλαγή του bottom stage. Δηλαδή ναι. είναι μια φάση αργότερα από τις προηγούμενες εικόνες. Γιατί φαίνεται ότι το bottom stage φεύγει προς τα πάνω. Καθώς. Ενώ το οξυγόνο είναι αυτό που κατεβαίνει. Κάνατε αλλαγή στα διπλά. Ναι, γυρίσαμε στα διπλά. Γυρίσαμε στα διπλά και κάναμε rotation να φύγουν το χρησιμοποιημένο μπουκάλι πίσω. Ναι. Εδώ είναι ο Γιώργος στην υπερκατασκευή του πλοίου. Φαίνεται ένα καπόνι. Ένα καπόνι. Και το άλλο είναι γυρισμένο ανάποδο. Και το άλλο καπόνι που είναι γυρισμένο ανάποδο, ναι. Αυτό κάτω δεξιά, τι είναι εκεί, λαμαρίνες σάπιες που έχουν καταρρεύσει κάτι, έτσι. Αυτό εδώ. Αυτό, ναι. Ναι. Λαμαρίνες, ναι. Έχουν πέσει από το φουγάρο, είναι δίπλα στο φουγάρο. Θα το δεις σε λίγο. Mm. Εδώ είναι στην υπερκατασκευή. Ναι. Και νομίζω ότι αυτή η εικόνα κάπου περιγράφεται στο βίντεο αργότερα. Ναι, 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 θα το δηλαδή, δούμε. Έχουμε και ένα βίντεο να δείξουμε φυσικά. Ακριβώς. Η κάμερα είναι μονταρισμένη πάνω στο σκούτερ και γράφει την πορεία όπως πηγαίνει με το σκούτερ. Ακριβώς. Είναι μια GoPro κάμερα σε ένα IQ housing μέχρι τα 150 μέτρα στεγανό. Ναι. Θυμηθείτε, νομίζω είναι ένα σημείο που κάπου βάζω το σκούτερ λίγο πιο μέσα και φαίνεται. Θα το δούμε. Αυτό θα το δούμε στο βίντεο. Με λεπτομέρειες στο βίντεο. Εδώ βλέπουμε το φουγάρο. Α, ναι.
το οποίο έχει πέσει από τη μία πλευρά, έχει πέσει στη δεξιά πλευρά του πλοίου. Και τα κομμάτια του είναι αυτά τα δέασπαρτα που βλέπετε. Εδώ είναι το σημείο που από, εδώ, από κάτω το μηχανοστάσιο. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι, εδώ από αυτήν την πλευρά είναι το φουγάρο και έχει γύρει και έχει πέσει από τη δεξιά πλευρά. Αυτό εδώ. Αυτά που είδες πριν ήταν κομμάτια του φουγάρου, Νίκο. Κατάλαβα, ναι. Ωραία φώτο, καλό. Σαν αυτά που φαίνονται μπροστά ακριβώς. Ναι. Στο φωτογραφείο. Την έβγαλες τη φώτο. Ναι, ναι. Όλες τις φωτογραφίες αυτές έχω βγάλει εγώ. Ωραία. Σαν θα την βγάλει. Λοιπόν. Δεν θα πήγαινε να φάει τη δουλειά ο Βανδόρος. Ο Βανδόρος τα έκανε. Ο Βανδόρος έβγαζε φωτογραφία βίντεο και τα δύο. Εδώ είναι στο μεσοκάραβο, από την επάνω μεριά, από την επάνω μεριά, πάνω από την υπερκατασκευή, όπου έχει μία βάση και σε αυτή τη βάση είναι ένα αντιεροπορικό πυροβόλο των 20 χιλιοστών. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Φαίνεται, βέβαια. Ναι, φαίνεται καθαρά. Έτσι. Να το δούμε και πιο καθαρά εδώ. Το αντιεροπορικό πυροβόλο των 20 χιλιοστών εδώ. Και στο βάθος εδώ φαίνεται το κατάρτι της Πρίμνης, το οποίο είναι όρθιο. Ρε παιδε, τα χρώματα και έτσι και η ζωή και αυτά μου θυμίζει πολύ Βρετάνικα. Μα είναι βαθύ ναυάγιο, ρε Σινίκο. Ναι, πολύ Βρετάνικα. Είναι βαθύ ναυάγιο. Είναι και βαθύ ναυάγιο και είναι και πολύ παρομοιότυπες οι συνθήκες και οι ορατότητες. Είναι καθαρά νερά. Ναι. Είναι άγρια, καθαρά νερά. Δεν υπάρχει στασιμότητα. Όλα, γι' αυτό βλέπεις και τόσο πολύ ζωή πάνω. Γι' αυτό έχει χιλιάδες ψάρια. Είναι ζωντανό πράγμα. Γι' αυτό είναι και τόσο καθαρό. Αυτό σου θυμίζει λοιπόν. Εδώ πέρα, εδώ μια πιο κοντινή φωτογραφία για να δούμε την... Είναι γερμανικό αντιεροπορικό. Ναι, καθαρά. Έτσι. Και ακόμα μια φωτογραφία, κοιτώντας από την Πρίμνη προς την Πλώρη, ο Γιώργος Βανδόρος. Ναι. Το αντιεροπορικό, όπως φαίνεται εδώ. Και καπόνια. Καπόνια πίσω, ναι, και το υπόλοιπο. Πολύ, έχει πολύ ωραία φωτο και αυτή. Ναι. Έχει βάθος. Εδώ βλέπουμε την κορώνα του πλοίου. Το χαρακτηριστικό που... Το χαρακτηριστικό... θα το δείξω μια φορά αργότερα. Δυστυχώς δεν είχα την ιδέα να δείξω μια από τις αρχικές φωτογραφίες όπου φαίνεται ακριβώς το πρημνιό κατάρτι του πλοίου. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Είναι ταυτότητα αυτό. Σημάζει ταυτοποίηση, ακριβώς, ταυτότητα. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από τα παιδιά που παρακολουθούν το έχουν ήδη αποτυπώσει στο μυαλό τους για να το γνωρίσουν. Για πάρτε λίγο μια απάψη να πείτε λίγο, μιας και έχουν θέσει κάποια ερωτήματα εδώ οι φίλοι. Μέχρι να ακούν τα ερωτήματα, εγώ γυρνάω τσάκα τσάκα πίσω για να δούμε το... Τσάκα τσάκα, τσάκα τσάκα στην αρχή της παρουσίας εννοείς. Ναι, ναι, όσο χρειάζεται. Βανδωρέ. Δεν θέλετε. Ακούω. Για πες ρε Βανδωρέ. Να το. Α, ναι, ναι, ναι. Το είδες. Ναι. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι, πλάνο αποσυμπίεσης, αέρια βυθού, 12.65 είπαμε, πλάνο αποσυμπίεσης, 25 λεπτά bottom time στα 92. 92-94. Νομίζω ότι αυτές οι φωτιές, δεν θυμάμαι πολύ καθαρά, αλλά νομίζω ότι είναι 1:4, δεν είναι. Όχι, κάναμε παραπάνω χρόνο. Παραπάνω είναι. Παραπάνω. Ναι. Ούτε εγώ θυμάμαι ακριβώς το πλάνο. Νομίζω ότι αυτές οι φωτιές ήταν γύρω στις 2,5 ώρες, 2,5 και κάτι. Εκεί. Εγώ θυμάμαι ότι, τη συνολική, ότι ήταν πάνω από 3 ώρες η φωτιά μας συνολικά. Okay. Ναι. Ναι, ναι. Και οι δύο φωτιές που κάναμε ήταν πάνω από 3 ώρες η φωτιά. Ναι. Πάντως ήταν αυτό που θυμάμαι, αυτό που θυμάμαι ότι είχαμε σίγουρα μία ώρα στα 6 μέτρα. 60 κάτι break, λεπτά είχαμε στα 6 μέτρα. Το θυμάσαι και εσύ. Γιατί είχαμε και τα air break μαζί, σωστά. Είχαμε και τα break, ακριβώς. Είχαμε 6 λεπτά back gas break, 12 λεπτά οξυγόνο. Καλά, σίγουρα είχατε μία ώρα στα 6 με το χειροπροφίλ. Ναι. Ξέρω ότι κάναμε και τις βαθύτερες τάσεις. Και επίσης να πούμε ότι παρόλο που εγώ είμαι άνθρωπος, είμαι δίτης, δηλαδή που χρησιμοποιώ κομπιούτερ κατά κόρον στις βουτιές μου, εκείνη την περίοδο, το θυμήθηκα λέει στην προηγούμενη φωτογραφία, εκείνη την περίοδο είχα ξεμείνει από κομπιούτερ.
Δηλαδή, ένα παλιότερο κομπιούτερ το οποίο είχε σταματήσει να δουλεύει γιατί είχε πεθάνει. Ήμουνα σε μια μεταβατική φάση για να πάρω το επόμενο dive computer, το οποίο χρησιμοποιώ και τώρα. Και εκείνη την περίοδο βούταγα με ένα σούντο και bottom timer. Αυτό θυμάμαι δηλαδή και όλα. Αυτό είδε και στις φωτογραφίες. Ναι. Δηλαδή, ουσιαστικά δύο bottom timer. Τις καταδύσεις αυτές τις κάναμε μόνο με bottom timer. Ναι, ναι, ναι. Μόνο ναι. Με bottom timer. Και... Stick to the planner, φίλε. Stick to the plan. Δεν είχαμε μόνο το plan. Κάναμε κάποιες αλλαγές στο... κάναμε, ανεβαίνοντας πάνω λίγο αυτοσχεδιασμούς. Όχι, εγώ θέλω λίγο παραπάνω, δώσ' μου ένα. Εντάξει, το πλάστο στο πλάνο όπως ανεβαίνεις. Πάντως, για αυτούς που ρωτάνε, ήταν από στην ανάδυση μέχρι τα 57 μέτρα μείγμα βυθού. Στα 57 μέτρα αλλάξαμε σε 21-35 μέχρι τα 21 μέτρα. Και από τα 21 μέτρα 50-25 nitrox και στα 6 μέτρα οξυγόνο, αυτό για πάνω από μία ώρα θυμάμαι και σίγουρα κάναμε μία ώρα 60 λεπτά από τα 21 με 6 μέτρα. 60 λεπτά σπασμένο δια 5. Αυτό το 21-35 καλό κατεβάζει πολύ το... Νομίζω το 21-35. Κατεβάζει πολύ, πολύ το ταβάνι bailout, αλλά ρε παιδί μου δεν ξέρω. Πολύ, πολύ μάρτινα, πολύ οριακό μέχρι τα 21. Πώς το... Βγήκατε εντάξει. Βγήκαμε μια χαρά. Εντάξει. Και μην ξεχνάς, Νίκο, ότι εκείνη την περίοδο ακόμα ήταν καταδύσεις στις οποίες μετράγαμε και τα deep stop. Ήταν ακόμα οι θεωρίες με τα deep stop, αν θυμάσαι. Α, καλά, εντάξει, ναι. Ρωτάει ο Δημήτρης ο Τρίμης, η ταυτοποίηση με ποιο τρόπο γίνεται, λέει, μετά από τόσα χρόνια στο βυθό σίγουρα δεν είναι διάκριτα χαρακτηριστικά, πινακίδες κτλ. Αυτά όχι. Αλλά ένα χαρακτηριστικό παραδείγματος χάρη είναι αυτό το κατάρτι, ας πούμε. Που βλέπουμε. Εκεί. Έτσι. Είναι τα στοιχεία τα ναυπηγικά. Πώς είναι η υπερκατασκευή. Πόσα επίπεδα έχει η υπερκατασκευή. Πού ακριβώς βρίσκονται οι αεροδόχοι, οι αεραγωγοί. Πάνω στην, μάλιστα έναν από τους αεραγωγούς το χρησιμοποιούσαμε, δέσαμε ένα ρίλε πάνω. Ναι, ναι, φαίνεται στο βίντεο. Θα το δούμε στο βίντεο αυτό, ναι, φυσικά. Α, γιατί έπεσε το σαμαδούρι εκτός αρκετά. Το σαμαδούρι έπεσε δίπλα στο σκάφος, αλλά στη δεύτερη βουτιά που κάναμε, εγώ πήγα στον πάτο κάτω και ο Γιώργος ήταν λίγο πιο πάνω από μένα, δεν το βλέπαμε το πλοίο. Και ξαφνικά βλέπουμε άμμο κάτω, ας πούμε, και βλέπουμε μπροστά μας ένα τοίχο. Κοιτάμε πάνω και φαινόντουσαν τα καπόνια. Ναι, ναι. Οπότε ανεβήκαμε. Εντάξει, είναι all time classic αυτό το σκηνικό. Πάντως, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στην ερώτηση του φίλου μας για την ταυτοποίηση του ναυαγίου, σχεδόν ποτέ δεν είναι μόνο ή το ίδιο πράγμα ή πάντα ένα πράγμα. Είναι ένα συνδυασμός. Δηλαδή, έχουμε πληροφορίες για τη βύθιση ενός σκάφους που μάλλον είναι αυτό. Υπάρχουν κάποια σκάφη στην περιοχή, αυτό όμως ταιριάζει. Κατεβαίνεις κάτω, βλέπεις το μήκος του, βλέπεις το πλάτος του, βλέπεις το βύθισμά του, κάθεται όρθιο και ψάχνεις να βρεις και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Οπότε στην ουσία η εικόνα που αυτή τη στιγμή βλέπουμε τώρα είναι το βουλοκαίρι, η στάμπα. Είναι ταυτότητα. Είναι ταυτότητα. Δεν μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Δεν υπάρχει πλοίο στην περιοχή που να βυθίσει και να. Έτσι. Και με βέβαια με αυτά που ανέφερες από τα ημερολόγια, έτσι. Ακριβώς, φυσικά. Ναι, φυσικά. Ναι. Φυσικά. Πάμε. Πάμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην Πρίμνη και βλέπουμε ότι και στην Πρίμνη υπήρχε ένα πυροβόλο. Έχει μείνει ένα τμήμα το πυροβόλο και έχει καταρρεύσει όμως η βάση του που βρισκόταν το πυροβόλο. Για να δείξω λίγο πώς ήταν, είχαν αυτή τη μορφή αυτού του είδους τα πυροβόλα. Έτσι. Εδώ... Πάλι στο αντίστοιχο με αυτό που είδαμε πριν, έτσι. Ακριβώς, τον ναι, 20. Ναι. Εδώ είμαστε... Εδώ είναι ένα τμήμα από τους αερογωγούς. Στις φωτογραφίες που είδαμε στον Μπάλκαν, είδαμε ότι υπήρχε στο κέντρο ένα φουγάρο και 4 αερογωγοί. Αυτός είναι ένας από αυτούς. Εδώ είχαμε δέσει το ριλ που μαζεύει ο Γιώργος τώρα. Και φαίνεται και το φουγάρο μπροστά. Ακριβώς, και φαίνεται το φουγάρο πέρα από το φουγάρο. Ακριβώς. Με όλα τα κομματάκια που ρώτησε ο Νίκος νωρίτερα. Ακριβώς. Πάρουμε ένα κάτω. Θυμάσαι που υπήρχε κάτω από το φουγάρο μια πόρτα κλειδωμένη, μια πόρτα με μια αλυσίδα.
κλειδωμένη. Το θυμάσαι αυτό? Όχι, δεν το θυμάμαι καθόλου αυτό. Πόρτα με αλυσίδα, πολύ πιθανό. Ναι, αλλά ναι, δεν το θυμάμαι καθόλου. Περασμένη μια αλυσίδα με μια κλειδαριά ακόμα. Οκ. Okay. Okay, ναι, λογικό, για κάποιους λόγους. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην αποσυμπίεση. Όχι. Τώρα φεύγουμε το ναυάγιο. Εδώ είμαστε στην αποσυμπίεση. Ναι. Και αυτή είναι δικιά μου φωτογραφία, ναι. Αυτή είναι δικιά σου φωτογραφία. Δεν θα μπορούσα να τα αλλιώ. Λοιπόν, έχουμε στείλει πίσω τα δύο μπουκάλια, αυτό με το bottom mix και το 21-35. Ακριβώς. Και είμαστε στη φάση τώρα που, δεν ξέρω, έχουμε περάσει... είμαστε στη φάση των 6 μέτρων. Γιατί έχει σχεδόν αδειάσει και το νίτρο στο πεντάρι και ανασένουμε από το κάτω, ανασένουμε οξυγόνο, γιατί... Ο ρυθμιστής από το πεντάρι είναι στη θέση. Είναι στη θέση το ακριβώς. Ναι. Σε έχει πάρει και ψηλό ύπνος. Με έχει πάρει και ψηλό ύπνος. Εντάξει, μία ώρα και ας πούμε σε αυτό το βάθος. Ναι, δεν είναι... Έχει το θέμα. Ευτυχώς όμως ήταν καλές συνθήκες. Δηλαδή εύκολα κάθεσε. Δηλαδή βλέπετε πίσω, αν το διακρίνω καλά και δεν το θυμάμαι, είναι η γραμμή καθόλου. Ναι, είναι η γραμμή καθόλου. Η οποία δεν πειράει τίποτα, είναι κάθετη. Την αφήναμε, μας τσούλαγε, μας πήγαινε λίγο παραδίπλα, ξανακολυμπάγαμε, νησταλέα, ξαναγυρνάγαμε, τίποτα, πολύ, πολύ καλές. Από τις λίγες στιγμές πάντως που βλέπω τον Γκαλόν λίγο ήρεμο και δεν το κάθεσε στα αυγά του, ας πούμε, και δεν τον ψάχνεις γύρω-γύρω να πούμε να σκουτάρει. Πού με ψάχνεις γύρω-γύρω να σκουτάρω, Αφού δεν είναι, τι να σκουτάρει, δεν έχει νόημα. Αφού εκεί είναι, κάθεται όλο το πράγμα. Αφού βαριέμαι μαζί σου, ρε Βαρδάκα, εσύ πας και κολλάς πάνω στο σκηνή, να πούμε. Το έχουμε πει 10.000 φορές. Λοιπόν, και επίσης παρατηρείτε μια εποχή η οποία έχει φύγει και δεν επιστρέφει ίσως ξανά. Σωστά. Την εποχή που ο κύριος Γκαλόν φοράει ντουί. Ο ντουί φοράει ακόμα. Εντάξει, σπανίως. Όχι καλέ, έχω τρεις ντουί. Γιατί το λες αυτό? Α, εντάξει, οκ. Γιατί δεν τις έχεις. Στην πράξη έχεις Γερμανία. Εδώ δεν τις έχεις πια. Όχι, έχω μία ντουί στην Ελλάδα και μία σάντι. Έχω δύο στην Γερμανία. Α, οκ, εντάξει. Αλλά εδώ είναι μία εποχή όπου ο κύριος Γκαλόν κάνει βουτιές με ανοιχτό κύκλωμα. Ακόμα δεν το βλέπω τώρα. Ναι. Ρε παιδί μου, 20, κοίτα εδώ πέρα. Πράγμα, φορτίο, απίστευτο. Ναι. Εντάξει, όμως είναι ωραία μπουκαλιά τα κοσάρια. Δηλαδή η συμπεριφορά του στο νερό είναι πολύ καλή. Παρόλο που για να βγεις με αυτά τα μπουκάλια από το σκάφος, είναι λίγο τα πόδια να κρατάνε καλά, η μέση να αντέχει, η πλάτη να μη σπάσει, αλλά μέσα στο νερό η συμπεριφορά του είναι άψογη. Ναι. Είναι άψογη. Καλά, αφού και 2 χρόνια μετά Βρετανικό με ανοιχτό έκανες πάλι. Οπότε... Ναι, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά θέλω να πω, είναι τώρα για μένα, τώρα όπως το βλέπω τώρα από τα 62 μου χρόνια, ας πούμε, από το έτος 2020. Να. Και βλέπω το έτος 14, 6 χρόνια πριν, και είναι μεγάλη αλλαγή, Νίκο. Είναι μεγάλη αλλαγή. Έλα, πάμε για τις νέες φωτογραφίες που θα φαίνεται ο JJ's. Λοιπόν, εδώ μετά την κατάδυση, ναι. Ευτυχία σκόρπια στην ατμόσφαιρα. Κανονικά. Όπου για να... Από τις φορές που δίνεις πολύ ωραίο αγόρι, ρε φίλε. Τι να κάνω, ρε Νίκο. Κάτι τέτοια μου λες και πώς θα σε ξεχάσω, ρε φίλε. Έλα. Φαίνεται και το υπολοιπόμενο αέριο στα 20. Ναι. Να το. 90, 80, 85. Κάπου εκεί. Όχι, ρε φίλε. Ναι. 80 είναι. On plan. 80. On plan. Όλα on plan ακριβώς. Βέβαια, ο Βανδόρος και μετά την κατάδυση δεν μπορούσε να το κρατήσεις, έτσι. Κακή συνήθεια. Τι να κάνουμε. Τώρα κρατιέμαι όμως, είδες. Δεν μπορούσες να το κρατήσεις με τίποτα. Πάντως βλέπω ρε φίλε, 6 χρόνια μετά έχεις το ίδιο κούρεμα. Ναι, πιο πολύ μουσί όμως. Και απλά αυτό που έχει αλλάξει μετά από 6 χρόνια είναι ότι πλέον δεν τραβάω την τούφα εδώ μπροστά για να μην φαίνεται η καράφλα, όπως φαίνεται στην εικόνα. Θα πάω πίσω και αποδέχομαι τη μοίρα μου. Τι να κάνω. Έτσι. Αλλά Τζέγκις Χάν τελείωσα, ας πούμε. Κοίτα. Ωραίες στιγμές αυτές μετά τη βουτιά, ρε φίλε. Ναι, φοβερό. Μπροστά φαίνεται και ο Αντώνης ο Σαργάνας και ο... Ο Σάκης Λάμπρου. Ο Σάκης. Ρε, εσύ βλέπω και εσύ με ντουί εδώ. Ναι, βέβαια. Τι να κάνω. Έτσι.
Ξαργάνας. Ναι, μεγαλείο. Πολύ, πολύ σημαντική βοήθεια. Όχι μόνο γιατί τα παιδιά είχαν ολοκληρώσει και την εκπαίδευσή τους στην τεχνική κατάδυση εκείνη την περίοδο, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είχαν και μια πολύ καλή ιδέα πώς να μας βοηθήσουν και τι. Αλλά και πάρα πολύ μεγάλη διάθεση, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να κάνεις support σε 3 ώρες και βουτιές να είσαι πάνω στην επιφάνεια. Εντάξει, με πολύ καλές συνθήκες, αλλά να σε καίει ο ήλιος και να περιμένει τους ανθρώπους να βγουν από κάτω. Αλλά... Το ομπρελίτσα είναι αυτό το εμπριμέ, το πλάι, ομπρελίτσα. Ναι, ναι, ομπρελίτσα. Αυτό είναι στίγμα Πατσέλης, να ξέρετε. Είναι, ναι. Είναι στίγμα, είναι Θοδωρής. Οργανωμένος, καλά Θοδωρής, για πολλές ώρες αναμονή πάνω στο σκάφος. Τον οποίο βλέπουμε εδώ. Ναι, ναι. Τον οποίο βλέπεις εδώ, μπράβο, ναι. Μπράβο. Τον οποίο βλέπουμε εδώ στο τιμόνι. Φοβερός Θοδωρής, πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια. Ναι, ναι, σεμνό παιδί, χαμηλών τόνων, εξαιρετικός, με βαθιές γνώσεις. Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλό. Πολύ καλό. Και πάρα πολύ καλό στο νερό, στη θάλασσα, σαν δίτης, αλλά και πάρα πολύ καλό στη θάλασσα γενικώς. Είναι ένας άνθρωπος όπου πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά, το έχει το αντικείμενο πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και πάρα πολύ καλό παιδί. Χρυσό παιδί. Λοιπόν, όταν τελειώσαμε με τις καταδύσεις αυτές, κάναμε και καταδύσεις στο Princess Alberta, το οποίο είναι ένα ναυάγιο που θα φιλοξενήσουμε τον Νοέμβριο, φαντάζομαι. Ναι, κάναμε... ναι, από Νοέμβριο, απλά ναι. Το πάρουμε. Από το Νοέμβριο ξεκινάει η δεύτερη σεζόν, οπότε έχουμε όλο το χειμώνα ναυάγια. Ακριβώς. Κάναμε μία παρουσίαση για τους ντόπιους στην, σε ένα εξωτερικό χώρο, σε μια ταβέρνα που μας παραχωρήθηκε και δείξαμε στους φωτογραφίες και μια παρουσίαση των ναυαγίων της περιοχής στους κατοίκους του Μούδρου, η οποία είχε φοβερή ανταπόκριση και γράφτηκε και στον Λιμιακό Λόγο μια ολόκληρη σελίδα με τον τίτλο «Τα ναυάγια στο φως». Και μετά από αυτό γράφτηκε και αυτό ως... Απλά θέλω να προσθέσω όσον αφορά την παρουσίαση, συγγνώμη, ότι οι άνθρωποι που ήρθαν και παρακολουθήσαν την παρουσίαση φυσικά δεν είχαν άμεσα σχέση με τις καταδύσεις, αλλά όλοι τους είχαν πάρα πολύ ζωντανό ενδιαφέρον για την ιστορία αυτού του ναυαγίου. Και μετά, αφού τελείωσε η παρουσίαση που, και τους είπαμε πώς έγιναν οι βουτιές, αλλά και την όλη έρευνα που είχε κάνει ο Δημήτρης, μέσα σε μικρά πηγαδάκια μας λέγανε τις δικές τους ιστορίες. Ναι, ναι. Οι παππούδες και οι γνωστοί και οι μπαρμπάδες που το βλέπανε και εγώ το βλέπα να καίγεται και θυμάμαι αυτό και θυμάμαι εκείνο. Τέτοια γεγονότα δεν μπορούν να περάσουν έτσι. Το ίδιο δεν συνέβη στην ΚΕΑ. Δηλαδή ο κόσμος δεν αναγκαλίασε όλο αυτό το πράγμα και συμμετείχε σε παρουσιάσεις που γίνανε εκεί για φυσικά, τα ναυάγια. Φυσικά. Δεν είναι ένα μικρό γεγονός. Δηλαδή, ο κόσμος λέει ναυάγια ή έχει ακούσει αυτό και εκείνο και τελικά έρχεται μια ομάδα, ας πούμε, καλή ώρα εσείς, στην ΚΕΑ όλοι μας και τα λοιπά, και αναδεικνύει αυτά τα πράγματα και μαθαίνει πολλές λεπτομέρειες σχετικά με αυτά. Ξέρεις, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι πολλές φορές οι άνθρωποι που μένουν εκεί, που έχουν περάσει αρκετά χρόνια, που έχουν γνωρίσει τους παππούδες που ήταν ζωντανοί μάρτυρες όλων αυτών των γεγονότων, έχουν ακούσει τις ιστορίες, αλλά τις έχουν ακούσει ως ιστορίες, με γενικά γεγονότα, με συγκεκριμένα πράγματα. Και ξαφνικά έρχεται ένας άνθρωπος και τους αναφέρει τα ιστορικά γεγονότα βήμα προς βήμα. Εκ και ξαφνικά κουμπώνουν οι λεπτομέρειες. Αυτό μου είπε. Εκ των έσω τους δείχνει πλέον και το ναυάγιο αυτό το πράγμα. Φέρνουν και το συνδέουμε αυτό με την εξερεύνηση. Δηλαδή φέρνουμε στοιχεία τα οποία παρουσιάζουμε στον κόσμο και αναδεικνύεται η ιστορία. Έτσι. Δεν είναι μεταξύ μας για μας. Πάμε παρακάτω, Δημήτρη. Και μετά δημιουργεί... Έκασα και έγραψα ένα μεγάλο άρθρο για το περιοδικό εφοπλιστής. Εδώ πέρα είναι η πρώτη σελίδα. Και όπως είπα και πριν, στο Scuba Live, στο πρώτο σύνδεσμο που έχω παραθέσει εκεί, που όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να το βρει, να το κατεβάσει και να το διαβάσει. Ήταν τότες που βούλιαξαν του Βουλγάρκου. Μπράβο. Ήτανε τότες που βούλιαξαν του Βουλγάρκου. Καταλαβαίνεις πώς οι άνθρωποι εκεί καθόρισαν το χρόνο. Ναι. Ήταν πριν από τότε που βούλιαξαν του Βουλγάρκου, ήταν μετά. Ακριβώς. Σημείο αναφοράς. Έτσι. Λοιπόν, η Λίμνος
αποτελεί ένα πολύ ιδανικό τόπο και χώρο για αυτούς που ασχολούνται με την ιστορία και με τα ναυάγια. Δεν έχει ερευνηθεί όπως θα έπρεπε να έχει ερευνηθεί. Στο Μούτρο, παραδείγματος χάρη, υπάρχουν παλιές εγκαταστάσεις της Wehrmacht, της Kriegsmarine, παλιά κτίρια, στρατώνες, κοντά στον ελληνικό στρατόνα που βρίσκεται σήμερα εκεί. Και βλέπουμε εδώ πέρα μια σειρά ναυαγίων. Εδώ είναι το Μπάλκαν. Εδώ πιο κάτω είναι το Μέριον, το οποίο βυθίστηκε το 1915 από το γερμανικό υποβρύχιο UP-8. Αυτό που λέμε το πολύ μεγάλο. Το και πολύ μεγάλο, το πολύ μεγάλο. Είναι εδώ είναι το Σόνια που πήγαμε να βουτήξουμε εμείς. Πιο μακριά. Πιο μακριά, ναι. Εδώ είναι το Σόνια που πήγαμε να βουτήξουμε εμείς. Είναι πιο μακριά το Μέριον, δεν είναι ακριβώς εκεί. Είναι πιο μακριά. Πιο μακριά. Αλλά είναι εκτός χάρτη. Είναι εκτός χάρτη, γι' αυτό το βγάλα εκεί. Alright, okay. Λοιπόν, εδώ είναι το Σόνια, το οποίο βυθίστηκε το 1943 σε 9-12 του. Αυτό είναι που είχαμε πάει τότε τρεις μας. Που είχαμε πάει τότε οι τρεις μας και δεν καταφέραμε να βουτήξουμε. Αυτό ήταν λίγο του διαόλου, ας πούμε. Ναι, μπράβο. Είναι μακριά, είναι. Εδώ είναι το Princess Alberta, το οποίο βυθίστηκε στο πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1917 με μεγάλες απώλειες. Το οποίο καταφέραμε και κάναμε ενδιάμεσα. Αυτό το βουτήξαμε, ναι. Το βουτήξαμε. Εδώ είναι το Silva, ένα μικρό πλοίο που βυθίστηκε το 44 γερμανικό. Και εδώ πιο κάτω, κάτω από το Τηγάνι, είναι το Αλεξανδρούπολης, το οποίο δεν έχω καταχωρήσει σε αυτό το χάρτη. Εδώ είναι ένα καινούριο. Το Αλεξανδρούπολης είναι και το μόνο το οποίο είχε βουτυχτεί παλιότερα, γιατί βρήκαμε ότι του λείπει ένα μεγάλο κομμάτι από τη. Μάλλον όχι ένα μεγάλο κομμάτι, του λείπει η μηχανή. Σωστά. Λείπει η μηχανή, σωστά. Ναι. Άρα σωστά. Κάποιοι το είχαν στα παλιότερα αλλά χρόνια. Αλλά κανείς δεν ήξερε ποιο πλοίο είναι αυτό. Όχι. Έτσι. Και αυτό που μας έχει μείνει είναι ένα άγνωστο ναυάγιο στα ανατολικά της Λίμνου. Δύο άνθρωποι έχουν το στίγμα, εγώ και ένας άλλος, και αυτό είναι ο επόμενος στόχος. Εδώ και χρόνια αγωνίζομαι να μαζέψω υλικό για αυτό το άγνωστο ναυάγιο που δεν γνωρίζω τι είναι, έχω κάποιες ιδέες, δεν θέλω να πω ονόματα και ελπίζω κάποια στιγμή στο άμεσο μέλλον να το κάνουμε. Είναι ένα ναυάγιο στα 85 μέτρα βάθος. Κύκλωσε το κανένα δύο φορές με το ποντίκι ακόμα. Μπορεί κάτι να βγει. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ έχω ένα όνομα. Έχω ένα όνομα. Δεν θα υποθεί όμως. Όχι. Θα στην ώρα του όλα όπως πρέπει. Λοιπόν. Άστο για να κάνουμε παρουσίαση μελλοντικά, ρε. Ακριβώς. 3-4 πραγματάκια στα πολύ γρήγορα, δηλαδή ούτε 5 λεπτά δεν θα πάρει. Για τα υπόλοιπα πλοία, βουλγαρικά πλοία που έδρασαν στο Αιγαίο και τα οποία βυθίστηκαν όλα στο Αιγαίο. Εδώ είναι το Μπουργκάς. Το Μπουργκάς βυθίστηκε από το γερμανικό στρατό κατά την αποχώρησή του τον Οκτώβριο του 1944 στη Θεσσαλονίκη. Εδώ είναι το Μπουργκάς πίσω και μπροστά το πρικίπισσα Μαρία Λουίζα τον Μάιο του 5 Μαΐου του 1941 στη Θεσσαλονίκη. Φαίνεται το τελωνείο της Θεσσαλονίκης. Και τα δύο πλοία χάθηκαν στο Αιγαίο. Στο Μπουργκάς ήταν αυτό που είπαμε πριν, ότι ο πλοίαγος αρνήθηκε να μεταφέρει τα πυραμαχικά. Είναι σε αυτή τη φάση. Αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι. Ακριβώς. Γιατί έχω μια ερώτηση μετέπειτα για το Μαρία Λουίζα. Ναι, ναι. Δικιά σου ή από κάποιον μας. Όχι. Δικιά μου. Ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ πέρα είναι 5 Μαΐου του 1941. Έχουν καταπλέψει τα δύο πλοία στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια αρνείται ο καπετάνιος του Μπουργκάς να πάρει το φορτίο του γερμανικού στρατού, ενώ ο καπετάνιος του Μαρία Λουίζα, του πρώτου πλοίου, το δέχεται. Αν δείτε, το Μαρία Λουίζα έχει περίπου τα ίδια κατάρτια όπως είχε το Λουί Φρεσινέ. Ήταν το πρώην Φέληξ Φρεσινέ, φτιαγμένο στο Πορτεπού της Γαλλίας. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε το Μαρία Λουίζα. Το γράφει κιόλας Κνιαγκίνια Μαρία Λουίζα στο λιμάνι του Πειραιά δύο μέρες πριν ανατιναχτεί. Αυτή είναι μια ακριβή φωτογραφία, φίλε. Την αγόρασα σε ένα πληστηριασμό και μου στήκεσε κάποιο ποσό. Αλλά είναι εξαιρετική φωτογραφία. Είναι εξαιρετική. Ρε Σι Δημητρή, είχαμε πει ότι ο Μαρία Λουίζα έτσι είχε φορτώσει πυρομαχικά. Όπως ο πλοίαρχος του Μπουργκάς εξέφρασε την αντίθεσή του, δυσαρέσκειά του, τέλος πάντων εναντιώθηκε σε αυτό, δεν ήθελε να μεταφέρει το φορτίο. Δεν δέχτηκε το φορτίο. Ναι.
Δεν δέχτηκε το φορτίο, ναι. Αντίθετα, ο άλλος το έκανε. Ναι. Κάπου διάβασα εκεί στο άρθρο σου. Σκοτώθηκε ο καπετάνιος του, Μαρία Λουίζα. Ακριβώς. Τι ήθελα να πω τώρα. Κάπου είχα διαβάσει το άρθρο σου ότι θεωρούνταν αυτά τα φορτία επικίνδυνα, γι' αυτό και ο καπετάνιος του Μπουργκάζ δεν δέχτηκε. Ναι. Νίκο, για να σου θυμίσω ότι το φορτίο είχε μεταφερθεί, ήταν 18 βαγόνια πυρομαχικών που είχαν έρθει από τη Γερμανία στη Θεσσαλονίκη. Ναι. 18 βαγόνια πυρομαχικών δεν είναι λίγο πράγμα. Okay. Δεν χρειάζεται καν να σε τροπηλήσουν ή να. Δηλαδή, μπορεί και από μόνο του ένα φορτίο με κακό χειρισμό να σε τεινάξει τον αέρα. Ακριβώς. Θέλω να πω, εγώ πάω το μυαλό μου, δεν είχε γίνει κάποια δόλιοφθορά, ας πούμε, και τα λοιπά. Υπάρχει... Γιατί πήγε το μυαλό μου σε αυτό. Ναι, υπάρχει μία άποψη ότι έγινε δόλιοφθορά. Αλλά και τα βουλγαρικά αρχεία και τα... Μάλλον υπάρχουν δύο απόψεις. Υπάρχουν τρεις απόψεις. Υπάρχει μία άποψη ότι έγινε δόλιοφθορά. Υπάρχει μία άποψη ότι υπήρξε μία αεροπορική επίθεση συμμαχική. Και οι δύο πρώτες απόψεις δεν ισχύουν. Σύμφωνα και με τα γερμανικά αλλά και τα βουλγαρικά ημερολόγια, υπήρξε φωτιά. Από κάποιο λόγο έπιασε φωτιά στο εσωτερικό του πλοίου. Και αυτή η φωτιά εξαπλώθηκε σε όλο το πλοίο με αποτέλεσμα να τυναχθεί. Και μάλιστα ρημουλκήθηκε. Ρημουλκήθηκε κιόλας για να μην εκραγεί μέσα στο λιμάνι, αλλά δεν πρόλαβα να το βγάλουν έξω. Λοιπόν, συνεχίζω. Okay. Ένα άλλο πλοίο το οποίο έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο Αιγαίο ήταν το Bulgaria. Ήταν αυτό εδώ. Το Bulgaria εξοπλίστηκε, μετατράπηκε σε ναρκοθέτιδα και ήταν το κυρίως πλοίο του γερμανικού στρατού το οποίο πότισε ναρκοπαίδια στο Αιγαίο. Εδώ βλέπουμε ναυτικούς όταν ακόμα δεν είχε παραδοθεί στο γερμανικό στρατό, βούλγαρους ναυτικούς, Bulgaria Varna. Εδώ βλέπουμε μηχανικούς στο Bulgaria. Και εδώ βλέπουμε το Bulgaria όταν ήταν στο γερμανικό στρατό εξοπλισμένο σαν ναρκοθέτιδα στη Σούδα της Κρήτης. Λίγο καιρό πριν βυθιστεί. Το Bulgaria βυθίστηκε τορπιλισμό στα νότια της Αμοργού. Ναι, αυτό είχε και πολλές απώλειες. Είχε απώλειες, μεγάλες απώλειες. Ναι, είχε μεγάλες απώλειες. Λοιπόν, ένα άλλο πλοίο το οποίο επίσης χάθηκε στο Αιγαίο, βυθίστηκε στο Αιγαίο, είναι το Τσαρ Φέρντιναντ. Το βλέπουμε εδώ. Εδώ βλέπουμε κόσμο στην πλώρη του. Τι ωραίες φωτογραφίες εσύ. Φοβερές φωτογραφίες. Τι υλικό είναι αυτό. Αυτό είναι δικό μου υλικό, φίλε, από το αρχείο μου. Αυτό λέω. Τι ωραίο. Ένδειξη θαυμασμού. Εδώ βλέπουμε το Τσαρ Φέρντιναντ στην Βάρνα. Και εδώ βλέπουμε το Τσαρ Φέρντιναντ στη Σούδα κατά τη μάχη της Κρήτης. Έχει μεταφέρει εφόδια. Από ό,τι φαίνεται βουλγαρική σημαία, έτσι. Ναι. Και εδώ επίσης αυτό βλέπουμε... Ακούω. Ναι. Διακρινόταν επίσης το βοηθητικό πηδάλιο. Ναι. Το βοηθητικό πηδάλιο. Εδώ. Και εδώ βλέπουμε το Bulgaria, το Τσαρ Φέρντιναντ, όταν το πήραν οι Γερμανοί. Το αντάλλαξαν στο τέλος οι Γερμανοί, έδωσαν ένα δικό τους πλοίο στους Βούλγαρους και κράτησαν το Τσαρ Φέρντιναντ, το οποίο βυθίστηκε από το γαλλικό υποβρύχιο Κιουρί στα βόρεια της Κιάθου. Και μάλιστα νομίζω ότι έχει εντοπιστεί από την Υδρογραφική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού ως άγνωστο ναυάγιο. Αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρόκειται για 90% για το Τσαρ Φέρντιναντ. Δεν έχει καταδεθεί κανείς, δεν το έχει πιστοποιήσει. Όχι, κανείς. Είναι στα 154 μέτρα βάθος. Ναι, έχει ένα ενδιαφέρον. Ναι. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα τα πυροβόλα του με την ομοχειρία κλπ. Εδώ βλέπουμε άδρες της ομοχειρίας επάνω στο Τσαρ Φέρντιναντ με τον Γερμανό Συνοδό. Που νομίζω κάθεται πάνω σε ένα εικοσάρι, έτσι, αυτό που βλέπουμε. Ναι. Όχι, είναι 37. 37. Ναι, 37. Και σαν τελευταία διαφάνεια,
όσο αφορά τον βουλγαρικό στόλο, βλέπουμε ότι όλα τα πλοία όλα του εμπορικού βουλγαρικού ναυτικού βυθίστηκαν κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν είχε τίποτα στο τέλος. Το Μπουρκάς βυθίστηκε στη Θεσσαλονίκη κατά την αποχώρηση του, του γερμανικού στρατού. Το Μαρία Λουίζα βυθίστηκε στον Πειραιά το 1941. Το Τσαρ Φέρντιναντ βοηθήθηκε στα βόρεια της, της Κιάθου από το γαλλικό υποβρύχιο Κιουρί. Το Μπάλκαν βυθίστηκε στα νότια της Λίμνου από το υποβρύχιο Σπόρτσμαν. Και το Μπουλγάρια βυθίστηκε στα νότια της Αμοργού από το υποβρύχιο, βρετανικό υποβρύχιο Ανδρούλη. Βλέπουμε ότι και τα υπόλοιπα πλοία, το Βάρνα, το Ευδοκία, το Σίπκα και το Στρούμα, το Στρούμα είναι μια τραγική ιστορία, βυθίστηκαν από βρετανικά υποβρύχια και από νάρκες στον Εύξεινο Πόντο, στη Μαύρη Θάλασσα. Εδώ ήταν το τέλος της παρουσίασης της δικιάς μου και επιστρέφω πίσω σε εσάς. Μια ερώτηση, Δημήτρη, για τον Μπουλγάρια. Ούτε τον Μπουλγάρια έχει βρεθεί. Θεωρούμε ότι είναι σε εκείνο το σημείο. Δεν όχι, έχει, δεν έχει βρεθεί. Πιστοποιηθεί. Δεν έχει βρεθεί. Δεν έχει βρεθεί. Ούτε τον Μπουλγάρια. Είναι απίστευτο το πόσο πολύ η ιστορία είναι βουλιαγμένη μέσα στα νερά. Απίστευτο. Δηλαδή, νομίζω ότι για χρόνια ακόμα άνθρωποι και δίτες θα μπορούν να ασχολούνται με αυτή την ιστορία και να βρίσκουν καινούργια πράγματα. Ναι. Προφανώς όσο περνά τα χρόνια τόσο μεγαλώνουν και τα βάθη που θα χρειαστεί να βρεθούν οι άνθρωποι, αλλά είναι φοβερό, είναι φοβερό. Για να δούμε. Για να δούμε. Έχει φάει ακόμα πολύ. Φίλοι, Γιώργο, Δημήτρη, ολοκληρώσαμε με την παρουσίαση του Balkan. Έχει παγώσει λίγο το τέτοιο. Μπορώ να ξανά... μισό λεπτάκι. Τι έπαθες. Λοιπόν, να ξανά... Πάγω, δεν ξέρω για λόγο. Έκανα. Ωραία, εντάξει, τώρα. Σε βλέπουμε. Καλώς τον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν και με την ιστορία του Balkan και με τις καταδύσεις που κάνατε το 2014. Η Λίμνος έχει πολύ ψωμί ναυαγιοκαταδυτικό από ό,τι είδαμε και παρουσίασες, Δημήτρη. Ευελπιστούμε στο μέλλον θα υπάρξει κάποια αποστολή να κάνουμε κάποια από αυτά. Κοίταξε, Νίκο, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά αν εγώ έχω ακόμα... Εγώ θέλω να κάνω δύο... Είμαι μιας ηλικίας και βλέπω ότι σιγά-σιγά ο χρόνος για μένα μειώνεται. Λοιπόν, δύο πράγματα θέλω να κάνω στον χρόνο που μου μένει. Το ένα είναι... να βουτήξω, να τεκμηριώσω και αν μπορέσω να ταυτοποιήσω αυτό το άγνωστο ναυάγιο που βρίσκεται στα ανατολικά της Λίμνου, που σας έδειξα στο χάρτη, και θα ήθελα να το κάνουμε μαζί αυτό. Και το δεύτερο είναι να σε δύο ακόμα ναυάγια ισπανικών πλοίων που υπάρχουν στο αρχιπέλαγος, να καταδυθώ, να τα φωτογραφήσω και να τα τεκμηριώσω. Αυτά είναι τα πράγματα που μου έχουν μείνει. Μετά από αυτά, ίσως κρεμάσω τα βατραχοπέδιλά μου στο καρφί και τελειώσω με τις καταδύσεις. Τουλάχιστον αυτές τις καταδύσεις που κάνω που είναι απαιτητικές ή βαθιές. Γελάει ο Βανδόρος. Γελάω, γιατί σε κάνα δύο χρόνια από τώρα θα έχεις άλλους δύο στόχους παραπάνω και άλλους δύο στόχους παραπάνω και τα βατραχοπέδιλα δεν κρεμιούνται. Το οποίο είναι καλό βέβαια, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Άστον λίγο τώρα, αφού θέλει να. Είχα στο παρελθόν. Είχα τεθεί σε μία βασική ερώτηση για το πώς θα μπορούσα να προχωρήσω στη ζωή μου. Μου είχε τεθεί η ερώτηση ή τα φατραχοπέδιλα ή εγώ. Ναι, αυτό είναι εσύ πολύ απλό. Εσύ τι νομίζεις ότι διάλεξα. Τι να νομίζεις, τα φατραχοπέδιλα φυσικά. Τα φατραχοπέδιλα. Εντάξει, για μας λογικό. Υπάρχει υλικό, όλα καλά καλών, προχωράμε. Ναι. Προχωράμε, έτσι. Εντάξει. Ναι. You know. Προχωράμε δυνατά. Θέλω να επιθυμίσω λιγάκι στους φίλους που μας βλέπουν ότι έπονται άλλες τρεις παρουσιάσεις, τρία επόμενα Σάββατα, τελειώνουν στα τέλη Ιουνίου, αυτό τον πρώτο κύκλο, θα λέγαμε, παρουσιάσεων με τα ναυάγια των ελληνικών θαλασσών. Αποφασίσαμε ότι θα επιστρέψουμε
από τον Νοέμβριο και για όλη τη διάρκεια, ας είμαστε καλά, του χειμώνα. Ναυάγια υπάρχουν πολλά, πληροφορίες έχουμε αρκετές. Βγάζουμε χειμώνα, αγκάλω με τα ναυάγια που έχουμε να αναδείξουμε. Σίγουρα, σίγουρα, έτσι. Okay. Σαν καυσόξυλα για τα επόμενα δύο χρόνια. Απλά, Νίκο, να πω κάτι. Ίσως το χάσα εγώ. Κάπου στην αρχή, όσον αφορά το πρόγραμμα των επόμενων ναυαγίων και με το Μπουρντι, το Μπουρντιγκαλά, το οποίο θα κάνει με το κλείσιμο αυτής της πολύ ωραίας διαδρομής, ήθελες να εξηγήσεις στα παιδιά γιατί γίνεται στα αγγλικά. Ναι, θα το έλεγα τώρα, γι' αυτό το επαναφέρω. Άρα λοιπόν το επόμενο Σάββατο... Έχουμε πάλι τον Γιώργο Βανδόρο μαζί μας. 13 για το Αθηνά, υπέροχη ιστορία, φανταστική δεύτερη αποστολή που ζηλεύω πραγματικά με την καλή έννοια. Το Σάββατο 20 του μήνα έχουμε άλλο ναυάγιο που εγώ θα βρίσκομαι στην Πάρο. Οπότε μισό λεπτάκι κάτι, Νίκο, μισό λεπτάκι. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ξεχάσαμε το βίντεο, θα το δούμε μετά από αυτά που θα πεις. Ναι. Το Σάββατο λοιπόν... Το Σάββατο 20 του μήνα, που εγώ θα είμαι και στην Πάρο, θα βγω από εκεί. Και εκείνο το Σάββατο είπαμε ότι θα παρουσιάσουμε το HMS Regulus, τα Σύμποτα. Και το τελευταίο Σάββατο του Ιουνίου και η τελευταία εκπομπή αυτού του πρώτου κύκλου, 27 Ιουνίου, θα παρουσιάσουμε το Μπουρντιγκάλα στη ΓΕΑ. Η παρουσίαση λοιπόν του Μπουρντιγκάλα θα γίνει στα αγγλικά, με φιλοξενούμενο τον Ντέρ Κρέμερς. Και τον Βαν. Τον Βαν θα το βάλουμε. Βαν λείπει από αυτό, ρε. Όπω 4 στα 4, φίλο Βαν. Βάλ το δημοψήφισμα. Βάλ το. Πώς το λένε. Είναι δυνατόν να λείψει ο Βαν από αυτό. Δημοσκόπηση, ρε. Είναι δυνατόν να λείψει ο Βαν. Δημοσκόπηση, ναι. Αποφασίσαμε λοιπόν να κλείσουμε αυτό το ναυάγιο και να το κάνουμε στα αγγλικά. Πρώτον, γιατί είναι μία από τις ελάχιστες αποστολές, νομίζω, αν εξαιρέσει το Βρετανικό, που έχει γίνει με μια μεικτή ομάδα, έτσι, με ανθρώπους από το εξωτερικό, που έχουν συνεισφέρει στην εξερεύνησή του, στην προβολή του, από το, διόρθωσέ με, από το 2014 ή πιο νωρίς. Πότε βουτήξατε για 12, βουτήξατε για πρώτη φορά το Μπουρντιγκάλα. Το 2008. Το 8. Το 8 ήταν το πρώτο. Okay. Φυσικά. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα 12... με τον Νικόλα. 2008. Πήγαμε το 2009. Το 2009 δεν μας δώσαν άδεια γιατί είχαμε το θάνατο του Σπένσερ στο Βρετανικό. Κόπηκε η άδεια. Πήγαμε το 2010, το βουτήξαμε. Ξαναπήγαμε το 2012 με τον Ντέρ Κρέμερς, τον Γιώργο τον Βανδόρο, τον πρωτόπαπα, τον Βίλεν Μόνικες. Ξαναπήγαμε από το 12, πήγαμε το 16 και ξαναπήγαμε και πέρσι το 19. Πήγαμε στα 100 χρόνια των ναυαγίων της ΚΙΑΣ που αφήσαμε, βάλαμε και την πλάκα. Και τον περασμένο Σεπτέμβριο που κάναμε πάλι αποστολή εκεί με άλλο υλικό διαφορετικό, γιατί και φωτογραφικό και... πώς το λένε, πράγματα που αναδειχθήκαν για πρώτη φορά μέσω από βίντεο και φωτογραφία. Γιατί το 2019, γίναν και οι πρώτες διεισδύσεις στο ναυάγιο. Ακριβώς. Ναι, και εκεί υπάρχει κάποιο φανταστικό υλικό. Πάμε να κλείσουμε το βίντεο του Balkan. Θα ήθελα να πω ότι το βίντεο του Balkan έχει το κόψιμο, το στήσιμο του βίντεο το έχει κάνει ο Τάκης ο Παγωνής, ένας φίλος από το Αμβούργο εδώ στη Γερμανία, και το υλικό το έχει κινηματογραφήσει ο Βαν Βανδόρος με την καμερούλα που ήταν πάνω στο σκούτερ του. Έτσι. Το κόψιμο και στήσιμο λέγεται μοντάζ. Εντάξει, ρε φίλε. Είπαμε. Λοιπόν. Εδώ είναι μια πολύ ωραία σεκάνς που δείχνει την καθέλκυση του ναυαγίου. Την καθέλκυση του Μπάλκαν σαν Λουί Φρεσινέ το 1914. Πόσο δύσκολο ήταν να το βρεις αυτό? Δύσκολο. Ήταν στα αρχεία πατέ, τα γαλλικά αρχεία πατέ, και δεν ήξερα ότι υπήρχε εκεί.
Το βρήκα μέσα από γαλλικές πηγές ότι στα πατέ πρέπει να υπάρχει, τους έγραψα και το αγόρασα. Το αγόρασα, αυτό είναι αγορασμένο. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Εδώ βλέπουμε και πάλι, είδαμε και πάλι την... την αντίστοιχη φωτογραφία. Την αντίστοιχη φωτογραφία, ακριβώς με το πριμνιό κατάρτι. Και πολύ ωραία μουσική επένδυση, έτσι, όποιος θέλει μπορεί να το βρει στο YouTube. Εδώ είναι ο Δημήτρης ο Γκαλών. Εδώ είναι, αυτό είναι το φουγάρο. Αυτό είναι το φουγάρο, το φουγάρο. Και, το φουγάρο. Και εδώ πέρα αριστερά είναι το αντιεροπορικό. Το αντιεροπορικό με τα καπόνια εδώ. Ναι. Εδώ είμαστε πάνω, κατευθυνόμαστε στην, προς την πλώρη. Είμαστε στο φουγάρο και πέφτουμε στην πλώρη. Ναι, ναι. Πολύ καθαρό από αλλιευτικά εργαλεία. Τίποτα, μηδέν. Αλλιευτικά με εργαλεία μηδέν. Ναι. Δεν έχει κάτι μπετονιές, κάτι πολύ λίγο. Δεν... Ελάχιστα πράγματα. Εδώ φαίνονται τα άλμπουρα που έχουν πέσει από τη θέση τους. Ναι. Εδώ είμαι εγώ δεξιά. Ναι, με την κάμερα. Ναι, ναι. Δημήτρη, ρωτάει ο Νίκος, ξεχνάω, συγγνώμη, το επίθετο του. Γιώργο, το ξέρεις. Ναι, πιταρά, συγγνώμη, Νίκο. Εδώ είναι τα 98 μέτρα κάτω. Ρωτάει, φωτογραφική έχει ουδέτερη όσον αφορά την πλαστότητά του, αν είναι ουδέτερη. Είναι λίγο αρνητική, λίγο αρνητική. Για ποιο μιλάμε τώρα, για το... Για τη φωτογραφική μου μηχανή, για το housing. Σχεδόν ουδέτερη είναι. Δεν επηρεάζει καν την πλαστότητα του σκούτερ. Εδώ που είμαστε. Είμαστε στην πλώρη, εκεί που βρίσκεται το πυροβόλο. Έτσι, και τη φωτογραφία που βλέπαμε πριν. Έχει πέσει ακριβώς. Να το. Το δεν είναι. Ναι. Ναι. Να, αυτά είναι τα κομμάτια τα οποία έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για μένα δηλαδή είναι. Τα οποία είναι καθαρά. Λες και είναι κάλυμα. Ξέρεις, το βάλαμε, τραβήξουμε τις φωτογραφίες και θα βγει το κάλυμα μετά. με τη ζωή από πάνω. Αργοπέζει λίγο το βίντεο, μου φαίνεται. Την Πρίμνη στο πυροβόλο ήμασταν. Εδώ είναι τα κατάρια, τα πεσμένα. Όχι, τα κατάρια είναι ακριβώς. Πριν, στο κυκλικό αυτό σημείο στην Πρίμνη, στο πυροβόλο ήμασταν. Ναι, νομίζω ναι. Εδώ πλησιάζουμε τώρα την υπερκατασκευή. Και αυτά που βλέπω κάτω της βάσης, μήπως ήταν ουσιαστικά οι βάσεις από τους πυλώνες υποδοχής, από τις πυλώνες των Γερανών, των Γερανφόρων. Ακριβώς. Εδώ, πλησιάζοντας, δεν το είδαμε. Αυτό είναι το κομμάτι που σας έλεγα πριν. Είναι το κομμάτι που με έχει τραβήξει φωτογραφία και βάζω την κάμερα μέσα και φαίνεται κομμάτια από το χώρο ενδιέτησης του πλοίου. Δεν έχει μείνει πάτωμα, έχουν φύγει, ξύλα, φυσικά, όλα. Φυσικά έχουν εξυλληθεί αυτά, έχουν φαγωθεί. Αλλά φαίνεται, δηλαδή, φαίνεται πώς ήταν η χώρη ενδιέτησης, φαίνεται. Ναι. Καθαρά. Εδώ είναι η υπερκατασκευή. Πλησιάζουμε στο Μεσοκάραβο. Το ένα καπόνι που είχαμε δει στις φωτογραφίες πριν. Και εδώ είναι το πεσμένο φουγάρο. Στη δεξιά μεριά. Εδώ είναι το σημείο που βρίσκεται το αντιεροπορικό. Εδώ ουσιαστικά βλέπετε τη δημιουργία μία από τις φωτογραφίες που είδατε νωρίτερα από τον Δημήτρη. Τα πατώματα από κάτω. Ναι. Αυτό που είδατε μόλις τώρα είναι το promenade deck, είναι το κομμάτι το εξωτερικό. Ναι. Και αυτό είναι στην Πρίμνη, ναι. Αυτό είναι στην Πρίμνη, αυτό είναι το άλμπουρο. Επιστροφή προς το Μεσοκάραβο είναι αυτή. Περνάμε πάνω από το αντιεροπορικό. Και δεν είμαστε στη φάση.
Να ο Μήτος. Ναι, ναι. Στον αεραγωγό επάνω που έχει πέσει και δίπλα ακριβώς το, το φουγάρο. Εδώ μέσα στα τελευταία μέτρα της αποσυμπίεσης. Πανδώρος. Ναι, ναι. Communication. Η τριλίζα. Ωραία, ωραία, μια χαρά. Θέλω ξανά, ωραίο. Φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας τόσο αργά. Για άλλες 2-2,5 ώρες στην παρουσίαση αυτού του ναυαγίου του ατμόπλοιου, βουλγαρικού ατμόπλοιου Μπάλκαν στη Λίμνο. Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Πάλι τριάδα, Βανδόρος Γκαλών. Σωστά. Εγώ για το Αθηνά. Καλό βράδυ, καλή εβδομάδα. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ σε όλους. Καλό βράδυ. Yeah.